Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χαρηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκο στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Το μοναδικό που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και αυτοί, έχοντας πολύ μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Μεγάλο μας χορηγός η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Kia, με Hyundai, με τις καλύτερες μέσες αγοράς, με σέρβις, το καταπληκτικότερο νομίζω ότι όσοι έχετε επισκεφθεί εκεί τις εγκαταστάσεις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί μιλάω. Και με μοντέλα ετοιμοπαράδοτα και πάρα πολλά για να τα κάνετε test drive, να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και αν πεινάτε, deliveras.gr, 2.500 προσφορές, πάνω από 2.500 προσφορές για να επιλέξετε το γεύμα σας, ή μπορείτε να κατεβάσετε σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό σας. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε, μπαλά βλέπεις? Φυσικά βλέπω μπαλά, τι βλέπω. Τα μπούκια της μαμάκι που βλέπεις εσύ. Αυτό μπροστά σου. Sport Dog. Το άρθρο μου ήθελα να δω.
2-2 η ΑΕΚ. Ας την ΑΕΚ λίγο. Θα μου λες. Να σου πω. Γιατί κάναμε μούχτη ότι βαρέσαν το Σωτηρόπουλο στο Καφραντόγλιο. Γιατί το έκανες μούχτη. Τι κάνανε. Γιατί κάνατε μούχτη ότι βαρέσαν το Σωτηρόπουλο στο Ιβανόφιο. Πότε έγινε. Και το μαθαίνουμε από ακροατές. Πότε έγινε αυτό. Δεν ενδιαφέρεται για εμάς δηλαδή. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Ναι. Καλά, ανακάθεσε τον καφέ σου και πάμε στα άλλα θέματα. Όχι, πες τι ξέρεις. Τι να πω, τι ξέρω εγώ, γιατί εδώ μιλάω με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Τώρα τι να κάνω τώρα. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι ρεπορτάζ. Αυτό είναι μια είδηση την οποία τη μαθαίνω τώρα. Τώρα τι είναι. Άρα έχεις κάνει ρεπορτάζ. Ναι, τα αρσενικά από τα μέζια τα καταλαβαίνεις, ρε κόκκινο. Τσακάλισε. Δηλαδή, άμα ήσουν αλαγωνικό, ναι. Η μύτη σου να πούμε τι ω μέσα τα έπιανε. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει αυτό το πράγμα. Δεν μάθει γιατί. Αφού το είμαι, πετάς κάτι. Ναι. Δεν έχει αιτιολογία. Ναι. Γι' αυτό το λόγο που δεν πήγες εσύ εκεί. Γιατί... Ποιοι το κάνανε. Ποιοι το κάνανε. Το παδί του Ηρακλή. Ναι, γιατί. Εμένα ρωτάς. Βγάλω του να σε πούνε. Να βγάλω του οπαδού του Ηρακλή. Ναι, βγάλω του. Πες γιατί ορμέστε εσύ δημοσιογράφο. Η ΕΣΥΕΜ γιατί δεν έβγαλε αυτό. Τι, γιατί δεν. Ανήκω στην Ένωση των Τακτών. Πού να ανοίξει, εσύ δεν ανοίξει πουθενά. Τι να ανοίξει. Ούτε μανίκι δεν έχει να ανοίξει. Άστο. Λέγε ρε κόκκινε, λέγε ρε κόκκινε. Έτσι, αυτή είναι η δημοκρατία του. Θα ψηφίζατε. 147 άτομα. Καμία δημοκρατία. Α, έτσι είναι. Αλλά αυτό που λες, ναι. Θα το λες τεκμηριωμένα. Τι τεκμηριωμένα. Και ολοκληρωμένα. Και ολοκληρωμένα να το πω. Ολοκληρωμένα. Ολοκληρωμένα να το πω. Πήγα να κάνει τη δουλειά του και τον ορμήξαν. Το χτυπήσανε. Όχι, τον αφήσανε. Το ήξερε εσύ, Χατζη Γεωργίου. Εγώ τώρα τα ακούω. Τι λέτε, ρε. Σοβαρά μιλάτε. Τι είστε εσείς, ρε, κοτάρες να πούμε. Δηλαδή είναι κότα ποιο. Πού το έχει το λυρίσει, το αυτή, το μάγουλο, τη παλοπληριζόλα δίπλα. Πού να το γνωρίζω. Θε ρε παιδάκι μου, έγινε αυτό το επεισόδιο ει βάρο του συναδέλφου. Είναι δυνατόν να μην το πω να το γνωρίζω. Αφού χρειαζόταν τώρα που το έχω γνωρίσει, γιατί δεν το λε. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω με τον ίδιο. Πόρτα απ' όλα. Ναι. Γιατί πόρτα απ' όλα πρέπει να μιλήσει με τον ίδιο. Δεν μπορεί γιατί... να το στηρίξει δηλαδή. Άμα δεν έχει κέρδο, βέβαια. Ξέρω ότι εσύ ναι. Λε πολλέ αερολογίε. Αερολογίε λέω. Καλά ρε κόκκινε λέω αερολογίε. Είμαι αερολόγο εγώ. Είμαι αερολόγος. Ναι, καλά. Αλλά πάρε την ΑΕΚ τώρα. Αυτές τις μπουργκες τώρα συνέχισε να μπερδεύεις, να έχεις στραγάλια μέσα στο στόμα. Στραγάλια έχω μέσα στο στόμα το δικό μου. Στραγάλια έχω στο στόμα. Έχει πρόβλημα. Ο λαρυγκάς μου έχει πρόβλημα. Παθαίνει. Να το κοιτάξει. Οξία λαρυγκίτιδα. Έχω πολύποδες. Να το κοιτάξει. Ναι, ναι, ναι. Παρακάτω, άλλα θέματα, άντε να σε ακούσω. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό. Άστο τώρα, αφού δεν το ξέρει, τι θα το συζητήσει ποτέ. Να το πει, να το μάθω. Τι θα το πει, α το πα στον αέρα. Τώρα το μάθε. Πάει. Παρακάτω. Η Ευσεβίου ξέρει που κρύβεται. Άλλο θέμα, ακού κουσιάρι. Η Ευσεβίου, ρε, αυτή. Από τον Αλίστο Μπαμπαλί. Αλίστο Μπαμπαλί, ρεπορτάζ, δεν θέλει. Η Ευσεβίου, ρε, πού κρύβεται. Θα πει για τον Παναγιώτη τι έγινε. Ναι, σε ποιο πόνο, τι ήπθε, πόσα κροσέ έφαγε και πόσα αρασέ, τι λεπτομέρειε. Πώ ήταν οι νοματέοι. Ε? Θα πει τι έγινε. Τι έγινε, πήγε να κάνει τη δουλειά του και τον ορμήξαν εκεί. Α, δεν μίλησε κανένα. Ω γνωστόν δεν μιλάτε σε αυτή την πόλη. Γιατί από φόβο, είτε από δόλο, είτε από συμφέρον δεν μιλάτε σε αυτή την πόλη. Ποτέ. Έχετε μάθει. Η σιωπή των αμνών. Μπε! Μπε! Τέλος πάντων. Άστο να πάω. Άστο. Δεν βαριέσαι. Φαίνεται είμαι μοναδικός τρελός σε αυτή την πόλη. Μάλλον εσείς είστε λογικοί. Μπε! Προβατήλα. Προβατήλα μυρίζεις. Προβατήλα μυρίζεις. Μπλε μπλουζάκι δεν έπρεπε να φοράς. Γιατί? Γιδοπρόβατο. Γιατί? Μαλλί από πρόβατο έπρεπε να έχεις. Μπε! Μπούρτες με τα παμπούρτια. Τουλάχιστον μαλλί έχω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μαλλί έχει 5 κιλά βρώμα, έχει 4 κιλά λακ, έχει τι αυτή. Μαλλί είναι αυτό. Βρώμα είναι. Τι, λακ, 4 τόνους λακ, τι είναι αυτό. Λακ. Λακ. Βάζεις λακ, ρε 50 χρόνων άνθρωπος, λακ. Ζελέ λέγεται. Ζελέ. Ναι. Ζελέ αυτό το πράγμα, ναι. Βρώμικο πράγμα, βρωμοκοπάει. Καταργήθηκε η μπριγαντίνη και βάζω ζελέ. Μπριγαντίνη ναι. Καταργήθηκε. Ναι. Πότε καταργήθηκε η μπριγαντίνη. Από τότε που φύγαν τα μαλλιά σου. Αφού φύγαν τα μαλλιά σου. Ναι. Να χαθεί. Πάρε τάχαρο να πούμε. Μια πε. Έλα, τι να πει, άιτε. Πάμε στα θέματα. Έπιασε τίποτα του τρει άσου. Χάσαμε τη Λιόν. Τι χάσαμε αυτό τη Λιόν. Φοβόμουν. Αυτό που φοβόσου. Πάει Λιόν. Τα διάρια που έβαλε, τα πιασε. Όχι. Βγήκε κανένα διάρι. Ρεφίλε, όταν η Σλάβη. Όταν η Σλάβη. Τρία δικάρια, άστα ρε. Μην όταν η Σλάβη έχει τρία διάρια έπαιξα. Τρία. Όχι. Βγήκε ένα από τα. Το ένα βγήκε. Ένα στα τρία. Ναι. Και την κόρη μου να βάλω που είναι στο πρώτο γυμνασίου και θα την πω πάλι τρία αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα θα πιάσει. Γιατί δεν τη. Θα τη ρωτήσω άλλη φορά. Εγώ έδωσα τρει άσου. Και τι έπιασε. Τους δύο από τους τρεις. Τι να κάνουμε. Έπιασε τα δύο από τα τρία. Ναι. Και από τα άλλα τρία έπιασε το ένα από τα τρία. Δεν πιάνει και τα δικά μου τα τρία να δούμε πώς θα πιάσει. Θα πιάσει τίποτα. Τι να σε πω, ρε κόκκινε. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε. Αχ, δεν μάσαι. Έχεις μια ρέντα μια εβδομάδα, 10 μέρες. Μια ρέντα. Κονομάμε λεφτά από σένα και τώρα με δίνεις τρία διάρκεια. Τρία τριάρια και τέσσερα τεσσάρια. Τρεις άσους δώσαμε. Τρεις άσους δώσαμε.
τα άλλα. Παίζω και εγώ την κολονία over, τη βρωμοκολονία, πέντε δοκάρια έχει. Κολονία, φίλε, το. Ποια Πολωνία, ρε, κολονία. Κολονία. Πού είναι εδώ. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε στην κολονία. Τι ήταν αυτό που με θυμίζει. Κολονία. Τι ήταν. Τα κακά τελειώματα που είχε. Τι. Τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε. Δεν με εντυπωσίασε τίποτα. Η κολονία είναι τελευταία στη Γερμανία. Εντάξει, τυχαίνει, αρχές. Έχει πετύχει ένα γκολ μόνο. Ναι. Και το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Άλλη κουλτούρα. Κουλτούρα. Άλλη. Ναι. Ευρωπαϊκή άλλη δηλαδή. Ναι. Άλλα πράγματα. Δεν είναι σαν τα μούτρα μας δηλαδή, αυτό θες να πεις. Καμία. Κάφρι. Καμία. Κανίβαλοι, καρνίβαλοι κτλ. Όχι, είχαν και εκεί προβλήματα. Ναι, αλλά ποιο τα άλυσε. Τα πάταξε η κυβέρνηση. Τα πάταξε η κυβέρνηση και η αστυνομία. Ήθελε. Ήθελε. Τον έναν έτσι μάθατε. Και? Οι μπαμπάδες σας έτσι σας μάθανε. Οι Ελληναράδες. Ε, κέξινος. Τι και όταν σε πλακώσα στα μπουνίδια σένα, έλεγες με χτύπησαν. Το μάτι μου! Ποιος είπε? Θυσιών! Με βαρέθανε! Στο βόλεϊ! Και ο Κερκυρός που σου κάτσε τις μπουνιές εκεί. Πού πήγες εκεί, σε πλακώσαν στις μπουνιές. Σιών. Ναι. Και εμένα πέφτει σε μια κερκίδα. Τι να πω, δεν με βαρέσανε. Είπα με βαρέσανε. Πέφτει μια κερκίδα, με κάναν μπαούλο. Και τι. Πότε σε κάναν μπαούλο. Μια και δυο. Με κάναν μπαούλο. Όταν πέσουν 50 πάνω, δεν σε κάνουν. Καβάζεις τα χέρια μπροστά, τρως αυτά, πλευρά ιστορίες, έρχονται σε χωρίς, είναι γλυκό. Και ευχάριστος είσαι και βλαμμένος είσαι. Τι βλαμμένος είμαι, και τι ευχάριστος είμαι. Καθυστερημένος. Είμαι όλα αυτά που λες. Αυτό εδώ τι είναι εκεί. Το παίρνω, ξαναμπαίνει εκεί. Αυτή η λαδιά τι είναι εκεί στον αφαλό σου. Τι είναι αυτή. Τι. Νερό. Νερό έπεσε στον αφαλό σου. Ναι. Τι είναι, πισίνα είναι εκεί εδώ. Θες να κάνεις κανένα βουτιά. Τι βουτιά. Εδώ βουτιά μπορεί να κάνει ο Λουγκάνης, ρε. Αφαλώς είναι αυτός. Όχι, θα με χαλάσει ο Λουγκάνης. Α, δεν σε αρέσει ο Λουγκάνης. Γιατί σε χαλάει ο Λουγκάνης. Γιατί του αρέσουν οι άντρες. Ναι, στο Άγιον Όρος που πας, δεν του αρέσουν οι γυναίκες. Φυσικά. Ναι, που δεν βλέπεις. Έλα ρε κοκκινάσαι τώρα. Πού είσαι ενάντια στην ομοφυλοφιλία, δεν σε αρέσουν οι άντρες. Άντε τώρα. Τι θα πει ενάντια, δικαίωμα του καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Τι σε πειράζει. Να μ' αρέσει κιόλα. Και τι τον στοχοποιεί δηλαδή που τον αρέσουν οι άντρες. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τις γυναίκες που χάιδευε μία την άλλη εκεί στο Google, τις βλέπεις όμως. Δεν σ' αρέσει η ομοφυλοφιλία. Άμα δεις καμιά γυναίκα με μια άλλη γυναίκα να κάνουν κουτσουκούτσου, σ' αρέσει, ε. Αχ, αγοράκι μου καλό, τα μαγουλάκια σου αυτές τις σπάλες εκεί πέρα. Του βαρέσαν τον ανθρωπάκο, δεν είπες τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Ο Μπούζος δεν ξέρω τίποτα. Ο άλλος δεν ξέρω τίποτα. Μιλήστε, ρε, πείτε. Γιατί, τι έκανε. Τι έκανε ενάντια στον Ηρακλή αυτός ο άνθρωπος δηλαδή. Τι, δημοκράτες εσείς. Για πες μου. Λέγε ρε άντρα μπίλα. Δεν μιλάς, ε. Πού να μιλήσεις. Τα ξέρεις όλα σύγχρονα. Δεν τα ξέρω, σε ρωτάω να μάθω. Τι. Εφόσον το γνωρίζεις. Ναι, άσε μη με παίρνεις μιλίχιο ύφος. Μη να το πει. Ναι, οφείλω να το πω. Αυτό το πετάς μια βόμβα. Για όσους άλλους μετά τρέχουνε. Τι τρέχουνε, πετάω εγώ βόμβα, ρε κόκκινε. Τι είμαι ο. Πότε έγινε επεισόδιο. Είμαι ο Κανάρης, είμαι ένα βαράο. Τι ώρα έγινε το επεισόδιο, ποιοι ήταν αυτοί. Αφού πήγες και ψήφισες, είπες, δεν το είδες. Ποιοι, όχι. Δεν πήγες. Όχι. Πού να πας. Μπες που σου ξεπήγε. Δεν το είδα. Πού να πας. Πού να πας εκεί. Γιατί άμα πήγαινε εκεί θα την γλίτωνε ο Σωτηρόπουλος. Θα σαν είδωναν εσένα. Τι λέτε. Ω, θα σε κάνω αλτίο κα. Αμαν. Άντε, πάρε παρακάτω. Μην κοιτάς με τα μάτια σου τα νισταγμένα να πούμε. Έλα. Κουρασμένα μάτια. Τι ώρα ξύπνησες, χαράματα έκανα δουλειές και έλα κλάψεις τώρα. Δεν είναι αυτό, ναι. Έλα το μαθά το παραμύθι, άντε. Άντε Ηρακλάρχε εσύ. Ηρακλάρχε. Ναι. Από πότε. Από πότε. Είχε τη λύση έτοιμη. Κανείς δεν την άκουσε. Γιατί, ποιος πήγες να τους πεις. Αφού είμαι Ηρακλάρχης. Πήγες βρήκες το ρέμα στον άμος. Να βρω το. Με το πέπιο στον άμος, το στόμα σου έκλεισε. Ποιος έκλεισε. Τον άμος. Γιατί έκλεισε. Ξέρω και εγώ, ρώτα. Τι, γιατί πουλάνε μαλλιά τη γριά, ιστορίε κόλπα. Για γιορτές, πες μου, είναι τόσοι πολλοί που ακούν στο όνομα θεράποντα. Θεράποντες, ναι. Αρκετοί είναι. Λίγοι. Λίγοι είναι. Πολύ λίγοι. Ναι, αλλά το πανηγύρι γίνεται. Κωνσταντίνους έχει πολλούς. Κωνσταντίνους έχει κονόμα. Ελένη έχει πολλούς. Τους εκτελένησε. Δημήτριδες. Δημήτριδες πολλούς. Έχει. Έχει καλές. Καλή κονόμα. Παναγιώτες, Μαρίες, Παναγιώτες. Αυτές οι γιορτές έχουν κονόμα. Τώρα το λένε τον άλλο, ξέρω εγώ, Τρίφωνα. Κυριάκο. Κυριάκο. Ο Κυριάκος τι να πουλήσει, οπότε, ο Κυριάκος. Οπότε πες τον χρόνια πολλά. Γιατί δεν είναι εμπορική γιορτή. Γιατί είναι να τον πω χρόνια πολλά. Γιατί συνήθως. Άμα θέλω να τον πω χρόνια πολλά, πάω να τον πω χρόνια πολλά. Τον αέρα τον πω χρόνια πολλά. Δεν ξέρει κανένα. Πήγε, έφαγε 6-7 πετιφούρα, ανέβασε 1,5 ζάχαρο. Ανέβασε. Πετιφούρ. Άμα. Έχει πρόβλημα και με το ζάχαρο. Δεν προλάβαμε να φάμε τίποτα. Έχεις κανένα πετιφούρ κι εμεί. Έχει άλλη στη γραμματεία ένα κουτί. Λέω ποιο γιορτάζει, λέω Κυριάκος, έφερε γλυκά. Έχει το κουτί εκεί. Πάω εγώ να δω, λέω δεν έχει τίποτα. Αχ, τα φάγανε, λέει. Και σύλλο τα αρσενικά.
Από τα μέσα όλα τα καταλαβαίνει. Τι να κάνει η κοπέλα, τι να κάνει η κοπέλα, αφού φύγανε από το τηλέφωνο να εκτελείται αυτά τα καθήκοντά τη ή να κοιτάει ποιο τρώει τα γλυκά. Εντάξει, δεν βγάζει και κανένα νηστέρι να βγάλει κανένα βρικόλακα από κανένα έντερο. Σηκώνει τα τηλέφωνο. Δεν είπε κανεί ότι δεν εντάξει, τι θε να κάνει δηλαδή. Αλλά κάνει κάποια πράγματα. Είπα εγώ ότι δεν κάνει κάποια πράγματα. Τι θε. Μόνο που τη βρίζουν τη γυναίκα, σηκώνει το τηλέφωνο. Αυτό είπα αυτό που τη βρίζουν. Τη βρίζουν. Λέω γιατί είσαι έτσι, ρε κοπέλα μου. Με βρίζουν, λέει για σένα. Λέω θα του λε αυτό το λόγο. Λέω αυτά τα λόγια εγώ, κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπορώ να τα πω. Λέω εντάξει, τότε λέω μη σηκώνει το τηλέφωνο. Σε αθλητικό ραδιόφωνο που δουλεύει ο Ραπτόπουλο. Δεν θα ακούσει. Πού να έρθουν λόγια απόξω να γευγίζουν, λέω. Τι θα κάνει. Και με τριόφρον. Είμαι. Το βλαμμένο είναι το λιγότερο μπορώ να πω. Λοιπόν. Είναι καιρός να βάλετε λίγο χρώμα σπίτι σας, να το φροντίσετε, να το φρεσκάρετε, να διαλέξετε ένα από τα 18 χρώματα της χρονιάς όπου μπορούν να ανανεώσουν τη διάθεσή σας αλλά και το σπίτι σας με χρώματα από τη Διεθνή Βεντάλια Global της Vitex. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 και Αντών Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο. Stop! Μη γίνεσαι αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Επαγγελματία, διαφημίσου. Έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου. Επικοινωνήστε στο 2310-683-216. Πω πω μια Mercedes. Πω πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιάκι στο Regency Casino. Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ότι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει.
Εμστάλε Γαθάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τώρα στο Intersport Bazaar σε περιμένει και μια καινούρια, μοναδική προσφορά. Έλα στη Σταυρούπολη, Λαγκαδά 341 και βρες για λίγες μονομέρες παιδικά μπουφάν 1499 και ανδρικά γυναικεία 1999. Ζήστο, Intersport, Sport to the people. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλης. Τέρμα το μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Σπυσικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχα σχίου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ. Και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Τον καλείτε, είτε έχετε κλειδοδίεξη στο σπίτι, είτε έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείας. Οτιδήποτε πρόβλημα και αν υπάρχει που αφορά κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας στο 85 27 27. Από θαύμα γλίτωσε ο Αγκουέρο, ο οποίος τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Ολλανδία. Γιατί από θαύμα γλίτωσε? Γλίτωσε από τον αερόσακο και από το. Έσπασαν τα πλευρά. Εντάξει, κανένα τρίμηνο θα είναι εκτός. Να μην τρέχουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν οδηγούσε αυτό, σε ταξί ήταν. Σε ταξί μπήκε. Άμα ο ταξιτζής ήταν εφελός, ας μην έπαιρνε με φίλε. Τι. Συμβαίνουν καμιά φορά περίεργα πράγματα. Αυτό ταξί είναι εκεί που έχει η κολόνα. Αυτό είναι αυτοκίνητο. Άρα δεν είναι ταξί. Τι μου δίνει τη φωτογραφία. Καλά, εσύ πες ότι δεν έγινε αυτό που σου λέω. Δηλαδή μπήκε σε ταξί ο Αγκουέρο. Έχει δει ποτέ κανένα ποδοσφαιριστή Αλφα Εθνική να μπαίνει σε ταξί? Πολλού. Για πε μου έναν. Εγώ τόσα χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Ταξί. Ο Αργεντίνο επιθετικό βρέθηκε στο Άμστερνταμ όταν ο οδηγό του ταξί που το μετέφερε στο αεροδρόμιο έχασε τον όρκο του κύματο και προσέχασε ο κολόνα. Πήρε ταξί και. Την κατέμισε. Έτσι. Άκου ταξί. Κάταγμα στα πλευρά, 2 μήνες εκτό. 2 μήνες εκτό από κάταγμα στα πλευρά. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορεί να αναπνεύσει αυτό. Είναι πολύ. Έχει σπάσει πνευροκόκκινο. Εγώ έχω σπάσει, ξέρω τι είναι. Με το που βιχάς. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα που σου λέω. Βρε, ισχύει, εγώ έχω σπάσει πλευρό. Με την αναπνοή σου. Εσύ έχεις σπάσει πλευρό, να δεις. Άμα σπάσεις πλευρό, αν πας εκεί στη θύρα 10 και εμφανιστείς, θα σπάσεις και εσύ πλευρό. Θα πάμε παρακάτω, λέγει. Εγώ έχω σπάσει πλευρό, ξέρω τι είναι. Ναι, δώστε ο Κώστα το πετρωτό λίγο. Ναι, ναι. Κουβέντα που κάνει. Ει, κουβέντα. Ορίστε, τι θα κάνει. Θα φύγω. Και άμα φύγει, τι θα γίνει, θα κλάψουμε. Φύγει, τι να σε κάνω. Άμα θε να φύγει, ούτω ή άλλω τα μάτια σου κουρασμένα είναι.
Έλα, πάνε στον Πετροδό. Θα μιλήσει ο Πετροδό. Θα μιλήσει κανένα εκεί. Κάτσε να δούμε. Μπορεί κάνας, να μα χαλάσει την ακροαματικότητα. Κώστα, θα... καλησπέρα. Και... ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάνω από λεπτό δεν σα παίρνω. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα έφυγε από τα γραφεία τη ΠΑΟΚ ο Πολ Κουτσολιάκο, ο ατζέντη του Δημήτρη Πέλκα και του Ευθύνη Κουλούλη. Έχουν υπογράψει οι ποδοσφαιριστές. Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες μιλούν για νέα συμβόλαια μέχρι το 2021 με υψηλές ρήτρες και σημαντική αύξηση. Ναι, αυτό. Πόσα λεφτά? Αυτό. Σημαντική αύξηση. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Σημαντική αύξηση. Νομίζω ότι το Πέλκα πρέπει να είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο ετησίως. Μπράβο, αξίζει το παιδί. Ο άλλος. Ο Κουλούρης έπαιρνε 100 χιλιάρικα, φαντάζομαι κοντά στα 200 πρέπει να είναι τα δικά. Θα το δίνουν αυτό 200 χιλιάρικα για να παίζει στον ΠΑΟΚ. Τον έπιασε τον πισινό Κουτσολιάκο στο Σαββίδι πάλι. Μια χαρά είναι το Κουλούρη. Για την ηλικία του, για τα λεφτά του, μια χαρά είναι τον ΠΑΟΚ. 200 χιλιάρικα τον Κουλούρη. Ούτε 200.000 μπανάνες δεν τον έδινα εγώ. Τέλος πάντων. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία είδηση. Πολύ ωραία είδηση. Γιατί ωραία. Τι ωραία. Γιατί ωραία. Γιατί την προλαβαίνω ο ρεπόρτερ, ο δαιμόνιος γιατί πρώτα. Γιατί ωραία, λες πολύ ωραία είδηση. Γιατί είναι ωραία. Γιατί είναι ωραία. Ωραία κατά το ίμιση. Ο Πέλκας έκανε συμβόλαιο. Δεν ωραία, είναι ωραία κατά το ίμιση. Κάτσε να μάθεις. Και σταθερότητα. Ο Πέλκας είναι, σου πω γιατί, δύο φορές ωραία. Άντε, άμα το πεις, είναι ωραία είδηση. Άντε να σου το πω δυο, και για τους δυο ότι είναι ωραία. Θες να μάθεις γιατί. Σου το λέω εγώ το γιατί. Ο Πέλκας είναι στην άνοδό του, ήρθε ο Κουσαγλογιάκος. Τον έβαλε εκεί πέρα, υπέγραψε, θα τον πουλήσουνε, θα βάλουν μεγάλη ρήτρα, θα πάρει λεφτά. Θα οικονομήσει και ο Κουτσαλολέακος, θα πάρει και ο ΠΑΟΚ κανένα φράγκο. Δεύτερον, ο Κουλούρης, ο οποίος είναι πλατυπόδης, δεν είναι για να παίζει center force στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα κλαίω ο Κωστίκος και ο Δημόπουλος, να πούμε, και οι άλλοι παιχταράδες που παίζαν center force στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι το παλικάρι να παίζει center force στον ΠΑΟΚ. Τον κάναν 200 χιλιάρικα, θα το δώσουν δανεικό στα Γιάννενα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει στα Γιάννενα, θα πει δεν παίζει ο Κουλούρης, αν παίζει ο Κουλούρης θα στραβώς, θα πέρασει από τα Γιάννενα. Θα έχει μια αναδείκτη ο ΠΑΟΚ παιχτών δανεικών. Γι' αυτό είναι καλό. Το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβες. Θες να το ξαναπώ? Γιατί οι ακροτές το κατάλαβαν. Με κούρασες. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έπαιξε χθες η ΑΕΚ 2-2. Ναι, έπαιξε χθες η ΑΕΚ 2-2. Χαίρονται οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Περίμενε. Πρωταγωνιστικά. 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 Ναι. Η ΑΕΚ έτρεξε κανονικά. Έτρεξε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μάτωσε για να ισοφαρίσει. Και μάτωσε και παθιάρια ήταν και τα λοιπά. Τώρα, αν αυτό το γκολ ήταν offside ή όχι, μικρή σημασία έχει. Είναι μικρή σημασία γιατί δεν το φάγει η ομάδα σου, γι' αυτό. Μικρή σημασία γιατί δεν αφορά την, δεν το φάγει ο ΠΑΟΚ. Να καρίζεται εδώ και να κλείνει. Δεν αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Αυτό το οποίο αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι το εξής. Είναι ότι η ΑΕΚ τα έδωσε όλα για ένα ακόμη παιχνίδι. Ναι. Όπως τα έδωσε και κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ωραία. Και λες ότι τώρα θα πάει στην Τρίπολη. Έτσι είπα εγώ. Συμφωνείς? Και για να αγωνιστεί με έναν προπονητή. Ο οποίος θα αγγίξει πρώτα την άμυνα. Θα την περιμένει, την περιμένει πίσω. Και τη διαλύσει. Και θέλει να τη βγάλει την ψυχή. Άσοχη. Και λέω λοιπόν. Άσοχη. Ναι. Όπως ο Πας Γιάννηνα τη έβγαλε την ψυχή και τελικά έμεινε το παιχνίδι στο 0-0. Ναι. Ναι. Δεν είναι πολύ λογικό να κινδυνεύει η ΑΕΚ με απώλεια βαθμών στην Τρίπολη? Όχι, κινδυνεύει. Θεωρώ δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα περάσει από την Τρίπολη και πρέπει να χοροπηδάνει οι ΠΑΟΚΣΙΔΕ σαν τους πυθίκους από τη χαρά τους. Έτσι λέω. Εκ του αποτελέσματος. Ναι, εκ του αποτελέσματος το λέω και εγώ. Αν το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ εχθές έκανε κακή διανομή δυνάμεων. Ας τα πει ο δάσκαλος που κάνει πυγμαχία μετά το 1,5 λεπτό πέφτουν τα χέρια φοβερά ο ένα κάτω. Δεν έκανε σωστά που έπιανε ο στόπερ 70 μέτρα κούρσα για να πατήσει σαν center for την περιοχή. Πάρε δύο θλάσεις τώρα ΑΕΚ και τράβα στον Παντελίδη να χάσει το μάτς. Λάθος έπαιξε η ΑΕΚ εχθές. Ναι. Όταν έχει αυτούς τους ρυθμούς. Ναι. Και τους έχει συνεχόμενα. Ναι. Δεν απευθύνομαι σε σένα. Ναι. Οι φίλοι αεξίδες, ναι, οι οποίοι πολλές φορές βγαίνουν. Οι φίλοι αεξίδες είναι άμπαλοι, δεν ξέρουν. Που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, καταλαβαίνουν. Όχι, δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Ερώτησε εσένα. Ρωτάω εγώ εσένα, σε λέω. Δεν ρώτησες, απάντησες. Τους άκουσα χθες το βράδυ γι' αυτό, εσύ δεν άκουσες. Βγήκαν εδώ και λαϊδούσανε. Η ΑΕΚ, παθιόλα, η ΑΕΚ. Βγήκε ο άλλος ο Βλάχος από την Καστοριά. Τώρα Μελισσανίδη, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Δεύτερο. Αυτό θα συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεύτερο. Πώς έχεις να δεις θα γίνει τώρα. Δεύτερο. Ναι. Για κάτι απίθανο σε και σένα. Απίθανο εγώ. Ναι. Ωραία. Ναι. Οι οποίοι περιμένετε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εύκολα στη Λάρισα. Με κατεβασμένα τα χέρια. Εύκολα. Ναι. Πες μου, ποιο διπλό έχει πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ? Αυτό που θα πάρει αύριο στη Λάρισα. Πες μου ποιο διπλό. Δεν πήρε φέτος διπλό. Ευκαιρία να ξεκινήσει. Ούτε σε Ελλάδα ούτε σε 4-0 θα κερδίσει. 3-0. 3-1. Ούτε 4-1. Σε Ελλάδα. Βρε, ποια Λάρισα την είδε στη Λάρισα. Ο Περόνε παίζει σέντερφορ. Άμα βάλω τον Περόνε με σένα, εμένα και την Αλαζάρα τρέξουμε στο βουνό, θα μα περάσει η Αλαζάρα. Εσύ θα έρθει δεύτερο, εγώ τρίτο ή το αντίθετο και ο Περόνε θα έρθει τελευταίο. Έχει το Λεοζίνιο.
Το Λεωζίνο, άμα τον πάρω με την κόρη μου να πούμε να τρέξουνε, 4 χιλιόμετρα θα τον αφήσει. Τον Ασλίδη, κάτι μάγουλο ο Ασλίδη, θα ρισκήρθε από τα σελέτη της Ελβετίας. Σέντερ μπακ, Γιοβάνοβιτς. Ποια είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ποια εκτός έδρας στη Λάρισα την έχει. Εκτός έδρας παιχνίδια που έπαιξε ο Πάο. Με τον Άντωνη παίζει χάφ. Με ποιον έπαιξε. Μπορεί να σε φάει ο Λύκος, ήταν και κόκκινο. Λοιπόν, ρε 4-0 θα κέρδισε ο Πάο. Εντάξει, ναι, λέγε τον κόσμο, εσύ βλακίε. Τι να τον πω βλακίε. Την είδε στη Λάρισα. Πήγε ο Καρατζαφέρη στη Νέα Σμήνη και μου λέει ρε Κώστα, λέει αυτό το πράγμα που είδα. Το έχω δει και εγώ. Δεν είναι ένα μάτς, δεν είναι δύο μάτς, δεν είναι τρία μάτς, είναι συνέχεια. Είναι ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να φυλάει τη Λάρισα και τον Κούγια. Η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Η πιο αργή, η πιο άμπαλη, η πιο γυρασμένη. Και ρωτάω. Και πάω να χάσει εκεί. Δεν άμα χάσει εκεί ο Πάο. Δεν είπα να χάσει. Το παρατήσει, τι θα κάνει. Δεν είπα να χάσει. Τι θα κάνει δηλαδή. Αν δεν κερδίσει. Πώς δεν κερδίσει. Αν δεν κερδίσει. Αν δεν κερδίσει, πρέπει η γη να γυρίσει από την ανάποδη μεριά. Με αυτή τη Λάρισα. Να παίξει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο Πάο, δεν α το πω αυτό. Δεν κάνω τον πάω κομμάδα εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι η Λάρισα, άμα παίξουμε τώρα, εγώ, εσύ, ο Μάτζιος, ο Ιχολύπτης, ο Κλαδά σέντερ μπακ. Θα τη βάλουμε γκολ. Θα βάλουμε δύο γκολ. Ποια Λάρισα να μας τρελάνεις τώρα. Εγώ ήταν να πάω με τον γιατρό τον Ξανθιώτη. Κόνστα θα πάμε στη Λάρισα. Τι να πάμε ρε φελέ, το λέω, στη Λάρισα. Πάμε Ξάνθη ΑΕΚ, πάμε Ξάνθη ΠΑΟΚ, να δούμε μπάλακ. Λάρισα θα πάω να δω. Άντε πάω να πιω ένα καφέ να μιλήσουμε με τον δάσκαλο. Άντε. Τελείωσε το. Ναι, ρε Λιμοτάγαρο, τελείωσε. Πού το στείλω μου, πήρε το. Α, ο δάσκαλο το πήρε. Το θες. Δημήτρη, τι έγινε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Την προηγούμενη φορά τα είπαμε μόνο τηλεφωνικά. Μου είπε την άλλη φορά να έρθω με τον Κηδεμόνα, μου ήρθα μόνο μου. Ενηλικιώθηκα πλέον. Η απουσία μπήκε, είναι αδικαιολογήσιμη. Λοιπόν, μία απουσία μπορεί να κάνει, έτσι. Μία απουσία μπορεί να κάνουν όλοι. Είναι λοιπόν, σαν τα εργαστήρια. Ναι, ναι. Εντάξει, εκεί απαγορεύονται οι απουσίες. Γυρίσαμε. Πότε παίζει. Θα σου πω. Γυρίσαμε από τα Σκόπια. Ξέρεις ότι οι αγώνες αυτοί, το Boxing Night ήταν και χορηγός εδώ στο Μετρόπολης. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά επαγγελματικής πυγμαχίας. Mm-hmm. Η επαγγελματική πυγμαχία έχει τεράστια άνοδο στην Ελλάδα. Υπάρχει ο σύλλογος, ο σύνδεσμος επαγγελματικής πυγμαχίας με πρόεδρο τον παλιό Ολυμπιονίκη πυγμάχο τον Στεφανόπουλο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τον Γιώργο Στεφανόπουλο. Τρομερός πυγμάχος, είχε παίξει στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα με διακρίσεις Ολυμπιονίκης. Ο οποίος αυτός είναι ο πρόεδρος που κλείνει τους αγώνες. Οι Έλληνες αθλητές που αγωνίστηκαν ήταν δικοί μας αθλητές. Ήταν αθλητές δικοί μου και του Δημήτρη του Πουρουτζόγλου, ο οποίος είναι και ο πρωτεργάτης στην επαγγελματική πυγμαχία αυτή τη στιγμή. Από τους λίγους στην Ελλάδα, ο οποίος οδήγησε την αποστολή με δύο αθλητές, τον Παναγιώτη τον Ματσάγκο και τον Θοδωρή τον Μπουκάκη, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε αγώνες με επαγγελματικούς όρους 4 γύρους των 3 λεπτών μέσα στο καζίνο Φλαμίγκο, μέσα στην αίθουσα που γίνονται όλα τα παιχνίδια, οι ρουλέτες, τα slot machines κτλ. Είχε στηθεί ένα ring. Πολύ γκλαμουράτη διοργάνωση. Εντυπωσιάστηκα από τον σκοπιανό διοργανωτή. Ο Παναγιώτης ο Ματσάγκος σε ένα έξοχο μάτς που όλοι έμειναν άφωνοι, κέρδισε τον σκοπιανό πρωταθλητή. Όχι απλά τον κέρδισε, την κυριομαχία και ένα supervisor, οι οποίοι περνάνε τα σημεία. Ναι. Λοιπόν, οι κριτές δώσανε 2-1, δηλαδή 2 δώσανε το μάτς στον Σέρβο τον πρωταθλητή. Με 3 συνάντησε 40 χτυπήματα υπέρ του, μπράβο, μπράβο. Του και... Σέρβου και 38 υπέρ του μπράβο. Δικού μας. Και δώσαν το παιχνίδι στον Σέρβο πρωταθλητή. Αυτό δεν απαραίτητο να γίνεται από δόλο καμιά φορά. Όχι. Μπορεί κάτι να όχι. Σε φύγει. Θεωρώ ότι ο Μπουκάκης ήταν πολύ πιο ουσιαστικός, πιο δυνατός. Ή κάποιο σημείο που βλέπεις ίσως, εσύ μπορεί άλλο να το θεωρήσει. Ναι, αλλά ίσως ο Σέρβος πυγμάχος να τους άρεσε περισσότερο επειδή ήταν πιο επιθετικός. Ο δικός μας ο πυγμάχος έκανε πάρα πολλές αποφυγές. Μπορεί να επηρέασε. Ήταν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω στους δικούς μου τους αθλητές και τους πυγμάχους και τους kickboxer και όλους που ασχολούνται με τα δυναμικά αθλήματα ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην κρίση των κριτών. Πρέπει να τελειώνουμε τα μάτς πριν λήξουν. Πώς? Με ένα νοκάουτ. Ναι, ή με 3 knockdown ή κάπως έτσι, έτσι ώστε να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι η νίκη είναι ολοκληρωτικά δική σου. Και άμα έχει κανένα διαιτή σαν το Βέγκο. Αυτό έβλεπα χθες. Αυτό έβλεπα χθες. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα, όσες φορές και να το δει κάποιος. Όσες φορές και να το δει. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο όμορφο. Κάτσε, εσύ μου, βόρε άντρα. Σταμάτα εσύ. Είναι και οι ατάκες που του λέει. Και ο τρόπος που μετράει ένα και να γιουχάρει ο κόσμος από κάτω δύο. Βρε, είσαι σίγουρος, το λέει. Είσαι σίγουρος. Θέλω να σου κάνω πλάτες να φύγεις, που του λέει. Και για τον κλωτσάει και τον άλλον όταν πέφτει. Καρπαζιά και κλωτσιά όπου τον έβλεπε.
Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε δύο. Κάτι βιντεάκια με. Είναι η αγαπημένη μου ταινία. Που χτυπάνε διαιτητές. Ναι. Έχω δει και. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συμβαίνει πάρα πολύ. Να ορμήξεις έκριτη. Έχει μια λογική. Μετά τον αγώνα. Ο διαιτητής όμως μπορεί να φάει καμιά ξόφαλτση. Όχι, εγώ είδα να επιτίθεται στο διαιτητή. Α, μετά τη λήξη του αγώνα. Και κατά τη διάρκεια του. Και δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε. Σε εμάς ο διαιτητής στα δικά μας τα αθλήματα δεν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καθορίσει το μάτς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο διαιτητής είναι απλά εκεί για την ασφάλειά σου και για την εφαρμογή των αγώνων, των κανόνων. Την νίκη και την έκβαση του αγώνα μπορεί να την καθορίσουν οι κριτές. Διαιτητή να ορμάει καμιά φορά, πέτυχες. Όχι. Σε δικό μας αγώνα όχι, αν και ξέρω πολλούς διαιτητές γνωστούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι το κατέχουν το άθλημα πολύ καλύτερα από τους αθλητές που αγωνίζονται. Διαιτητές δυναμικών αθλημάτων που είναι καλύτεροι, μάλιστα. Ναι, πολλούς. Συνεχίζεις. Λοιπόν, επίσης έχουμε δύο πολύ δυνατά μάτς δικών μου αθλητών του Ultra Fighters Gym. Ένα μέσα στην Τουρκία στην Άγκυρα 21 Δεκάτου, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, το οποίο είναι από τους καλύτερους αθλητές του γυμναστηρίου. Το παιδί που είχε φέρει εδώ πέρα και την Γερμανία. Μπράβο. Λοιπόν, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος αγωνίζεται μέσα στην Άγκυρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται από το μεγαλύτερο Τούρκο διοργανωτή αυτή τη στιγμή. Θα γίνει κόλαση. Εκεί θα γίνει κόλαση, ετοιμάζουν φιέστα Τούρκο, οι Τούρκοι. Έλληνα και. Και στις 14 Οκτωβρίου ο Κώστας ο Σπυρόπουλος, στον τεμπούτο του σε επαγγελματικό αγώνα στο εξωτερικό, αγωνίζεται για τον παγκόσμιο τίτλο της WKF στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας με Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή. Πολύ δυνατό παίχτη. Είναι η καλύτερη. Είναι καλύτερη. Αγωνίζεται εκεί μέσα. Είναι από αυτές τις ευκαιρίες που λέω στα παιδιά ότι δεν πρέπει να τις χάνουν με τίποτα. Πρέπει. Είναι μία στις 100 ή μία στις 1000 αυτές τις ευκαιρίες και πρέπει να τις αρπάζουν από τα μαλλιά. Εντάξει. Παίξεις, κερδίσεις, παίξεις, χάσεις, βγαίνεις μόνο κερδισμένος. Γιατί είναι τεράστια η εμπειρία, τα οικονομικά ωφέλη είναι καλά τις περισσότερες φορές και επίσης σου δίνεται και μια δεύτερη ευκαιρία αν χάσεις. Εσύ πότε παίζεις, πες μου. Εγώ παίζω στις 4 Νοεμβρίου. Πού? Θα το δούμε και αυτό. Στο MCP. Το MCP είναι το MMA Challenge Pro. Είναι κάποιοι αγώνες που γίνονται σε κλουβί. Ακριβώς δίπλα στο κλουβί του MMA θα στηθεί και ένα πλατό της Άρσης Βαρών. Στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στις 4 Νοεμβρίου. Στις 6 το απόγευμα ανοίγουν οι πύλες. Θα γίνει και ένας διαγωνισμός αντοχής και δύναμης. Θα αγωνιστούν τέσσερα ζευγάρια σε αυτό το διαγωνισμό, αντίπαλοι. Εγώ θα διαγωνιστώ με έναν αθλητή ο οποίος είναι η ειδικότητά του το CrossFit, είναι φίλος μου, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, μας συνδέει αλληλοεκτίμηση χρόνων, είναι χαρά μου. Ένα δευτερόλεπτο, ναι. Έχουμε είδηση. Α, έχουμε συνάδελφο τον Κώστα Πετρωτό, ο οποίος παίρνει να μας πει μήπως έμαθε και νούμερα ή κάτι άλλο. Κώστα. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πολύ γρήγορα, γιατί βγήκε η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη Λάρισα. Ναι. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με το λιμνιό. Έχει μυϊκό τραυματισμό στο δεξί ισχύο. Ναι. Θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρόβλημα. Τώρα, οι επιλογές, να μην τις αναφέρω, είναι η συνήθιση υπόπτη, οι παίκτες που είναι και στα τελευταία παιχνίδια. Η μεγάλη εποχή είναι το λιμνιό. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Έγινε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστο Πετρωτό. Εσύ πόση ώρα θα παίξεις το κλουβί? Εγώ δεν θα παίξω στο κλουβί. Θα στηθεί ένα πλατό της Άρσης Βαρών ακριβώς δίπλα στο κλουβί, όπου θα γίνει ένας διαγωνισμός αντοχής και δύναμης. Δηλαδή θα. Δεν αμαλώσετε. Όχι, δεν θα αμαλώσουμε αυτή τη φορά, θα αμαλώσουμε κάποια άλλη φορά. Ίσως αμαλώσουμε μετά, ίσως πριν. Εκείνη την ώρα όχι. Τι είναι. Λοιπόν, θα γίνει τύπου CrossFit. Ένας διαγωνισμός αντοχής και δύναμης. Δηλαδή θα μας δοθεί ένα συγκεκριμένο ασκησιολόγιο. Δηλαδή, άρση θανάτου, έλξη στο μονόζυγο, θα αναποδογυρίσουμε κάποια λάστιχα, θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό αποκάμψεις κτλ. Ποιος θα τελειώσει πιο γρήγορα, εγώ ή ο αντίπαλός μου. Πολύ ωραίο. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ σχετικό με τα δυναμικά αθλήματα, γιατί ακριβώς αυτές τις ασκήσεις, οι ταχυδυναμικές, είναι που καθορίζουν και την προπονητική μεθοδολογία για τα δικά μας τα αθλήματα. Από εκεί βγήκε δηλαδή το CrossFit, στους οποίους. Τι κτίνουν αυτά. Αυτοί είναι υπεραθλητές. Αυτοί τι είναι. Είναι υπεραθλητές. Δηλαδή, έχω πάθει πλάκα. Ξέρω ένα παίρνουν κορμούς δέντρων. Και είναι υπεραθλητές. Μία φορά. Έλληνα. Ναι, ξέρω τον Κυριάκο από την Καβάλα, τον Γκρίζλι. Ο οποίος είναι. Πόσα κιλά είναι. 200 αυτός. Κιλά ο ίδιος. Ναι. Μία φορά τον πέτυχα. 100 κιλά είναι. Μία φορά τον πέτυχα. Βράδυ που δούλευε σε ένα μαγαζί, μου λέει: έλα, σε κεράσω κάτι. Έχω το κολατσό μου, λέει: είχε ένα τάπερ εκεί. Το και είχε μέσα πανσέτες. Εγώ νομίζω. Κεφάλι απογρηγούρνουν. Φίλε, έχω τρομάξει, δηλαδή απίστευτη.
Και αυτός είναι απίστευτος και μάλιστα τα βιντεάκια τα οποία γυρίζει γίνονται viral στο YouTube και έχει πάρα πολλούς φαν σε όλο τον κόσμο για τις ασκήσεις δύναμης που κάνει. Είναι απίστευτες. Είναι απίστευτες. Μια φορά είναι το φιλοξενήσουμε εδώ. Είναι τρομερός, τρομερά δυνατός φυσικά και γυμνάζεται και πάρα πολύ. Εντάξει, δηλαδή το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Αν είσαι δυνατός από τη φύση σου και δεν το καλλιεργήσεις, θα μείνεις απλά ένας δυνατός άνθρωπος. Αν το καλλιεργήσεις, μπορεί να γίνεις και υπεραθλητής. Ο Φαλακρός τώρα, όσο και να γυμνάζεται, με συγχωρείς, πάλι κουράδα μένει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάνει προσπάθεια, πάρα πολύ, καταβάλει προσπάθεια. Ναι. Το μόνο κακό του είναι ότι μπορεί να έρθει στο το γυμναστήριο μόνο. Και να στα κάνει άνω κάτω. Είπες το μόνο. Ναι, το μόνο που βλέπω εγώ, έτσι. Του λέω το πρωί ότι θα έρθω στη δουλειά σου, θα βγάλω τα παπούτσια μου, θα βάλω τα πόδια πάνω στο γραφείο, θα τα δώσω μια κλωτσιά όλα να δεις πως είναι. Και με λέει, τι με νοιάζει, δικό μου είναι, λέει, κάνω τι θες. Ναι, αλλά εδώ του λέω δικό μου είναι. Να ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις τι θέλεις. Και μπορεί να ενοχλείς κάποιους οι οποίοι δεν είναι όλοι το ίδιο. Τον έχουν μάθει. Είναι η μασκότ του γυμναστηρίου. Δεν θυμώσαι κανείς μαζί του κανένα φορά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται με κακές διαθέσεις. Λίγο να το στριμώξουν, βάλε με λίγο μαζί του να το χτυπήσω λίγο. Βάλε. Και θα φανεί σαν ατύχημα, μου λένε. Αλλά μετά του πιάνει λίγο στο φιλότιμο, λίγο στο μπλα μπλα. Τι γλιτώνουν. Στην πάρη. Ναι. Πρέπει να του στήσουμε τη δουλειά. Ε? Πρέπει να του στήσουμε. Ναι. Να βάλουμε... Πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο δεν καταλαβαίνει από πλάκε και από βάλουμε δύο. Όχι, να βάλουμε δύο οι οποίοι δεν θα ανέχονται τίποτα. Ό,τι και να λέει, όχι. Και θα τραβάμε βίντεο. Ότι αυτό το βίντεο θα κάνει. Είναι πάντως πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται αγριεμένοι, χώνουν το κεφάλι μέσα στο γυμναστήριο. Βλέπουν, είναι εδώ αυτός. Και φεύγουν. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να το στώσει είναι ένας. Ποιος? Ο Προκρούστης. Να το τεντώσει μία κανονικά και να στρώσει χαρακτήρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε θα πολύ. Θα έχουμε νεότερα μετά τους αγώνες. Οι περισσότερες πληροφορίες στο Facebook σελίδα Ultra Fighters Team. Κρήτης. Και στο γυμναστήριό μας Κρήτη 49, δίπλα στην πυροφυσική στη Μαρτίου, στο τηλέφωνο 231-0-023-900. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ετοιμάσου στην ομάδα της πόλης πλέον, έτσι. Σε παρακαλώ. Η πόλη έχει πολλές ομάδες. Όχι, στην Αλφα-Εθνική εννοώ τώρα. Στην Super League έχει πλέον μία. Μία πόλη, μία ομάδα, αυτό που λέγαμε παλιά. Όχι. Ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Δεν κάνει και καλό. Δεν κάνει και καλό. Είναι αυτό που λέω εγώ. Αν δεν έχεις κάποιον να το ανταγωνίζεσαι συνέχεια, φτάνει, είσαι μέχρι εκεί. Δημιουργείς τα μάτια. Δεν είναι δάσκαλε αυτά που του λες το ταγάρι. Για σένα λέγαμε. Ότι τι. Ότι είσαι υπεραθλητής. Ότι με εκπλήσεις. Αφού έχασε κιλά, ρε δάσκαλε. Άμπραμο, γι' αυτό το πράγμα ακριβώς. Με έβαλε σήμερα όμως να πιάσω έναν τον οποίο δεν τον έπιανα. Ποιον? Να τον πετύχω. Πώς τους τουμπάρεις όλους, πώς τους φέρνεις από εδώ, από εκεί, τους καλοπιάζεις και δεν σε δέρνουνε. Εγώ αυτό απορώ. Και τι να με δίνουνε, δάσκαλε. Έχει πρόλογο. Έχει πρόλογο. Έχει πρόλογο. Ρα πιστεύεις πως η ΑΕΚ. Γιατί αυτό γύρισε σελίδα τώρα. Έχει την πιο ποιοτική τετράδα μπροστά με αυτοματισμούς που βγάζουν 9 τελικές σε 15 λεπτά φούλαρα με κανονικούς αμυντικούς, όχι όπως γάβρο. Λέω 089. Ναι, αλλά. Για εχθές τι σύστημα έπαιξε, την είδες? Την είδες? Φίλος ρωτάει. Όχι, ρε. Άμα δεν την είδες, άσε τώρα. Ο Μάνταλος έπαιξε έξω αριστερά. Σέντερ φορ 2-9-9, δεξιά ο Λάζαρος. Χωρίς χαφ. Με δυο αργά χαφ στο κέντρο. Που σημαίνει ότι εχθές, με δυο αργά χαφ στο κέντρο, δυο αργά οχτάρια, χωρίς εξάρι, φούλαρε ο Μάνταλος που είναι χαμάλι στο Αραούχο. Ναι. 70-80 μέτρα, πανέβα κατέβα, πια στο μπακ, γίνει εξτρέμ. Είναι κατά συνθήκη δεκαριδό στις κάθετες. Τώρα ο Μάντολο, άμα τον πιάσει με αυτή τη μούρη που μοιάζει σαν τη μαμά του Μπρούτο, τη μάγισσα, θα είναι τελειωμένος βιολογικά. Ναι. Ο Λάζαρος το ίδιο. Το μόνος που έπρεπε να παίξει 90 λεπτά είναι ο Αραούχο για να χρειάζεται χρόνο. Φορμαριστεί. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω. Μαζί μας η Εσκιά της Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που μπορείτε να βρείτε πέρα από Σκόντα, Kia και Hyundai, μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με την εγγύηση του ονόματος Εσκιά της Βαλοδήμος και να το πάρετε σε πολύ πιο προσιτή τιμή από ένα καινούριο. Περισσότερα στο 23 15 96 596, ναι, ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Ακτέο, 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος. Δηλαδή δίνει και μήνα-μήνα το μεταχειρισμένο, να πούμε. Αυτό θέλω να πω. Θα στα πούν οι ίδιοι. Θα μου τα πούν οι ίδιοι. Εγώ εσύ θέλω να μου τα πεις. Εγώ σου λέω ότι. Θα πάρω ένα μεταχειρισμένο για 4 χρόνια. Αυτό που ενδιαφερόσουν. Ναι. Αυτό που ενδιαφερόσουν, αν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο φυσικού αερίου, μπορεί να πάρει και ένα ιδιώτη. Γι' αυτό σου λέγα τόσο. Το κεφάλι σου, το αρναούτικο. Το απάντησα. Μα απάντησε μετά από ένα μήνα.
Γιατί άλλαξε κάτι. Ε, βέβαια. Δεν θα το έπαιρνε πριν από ένα μήνα. Όχι, θα το έπαιρνε άλλοι που ακούν την εκπομπή. Ε, γιατί τώρα δεν μπορούν να το πάρουν. Όχι, δεν μπορούσαν να το πάρουν πριν. Ε, και τώρα γιατί δεν μπορούν να το πάρουν. Τώρα μπορούν. Ε, γιατί. Γιατί το πες τώρα. Άρα μπορώ. Ε, πάμε ρε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα καταστήματα Friends by Quico Mega Pet και ένα οργανωμένο e-shop για να έχεις με ένα κλικ στο quico.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου και αν βρίσκεσαι. Friends by Quico Mega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Σάββατο. Προϊόντα Oral-B 1-1 δώρο. Σερβιέτες, σερβιετάκια λιμπρές 50% φθηνότερα. Προϊόντα Omino Bianco, Spray Overlay και Neutro Roberts 50% φθηνότερα. Χαρτικά Kleenex 45% φθηνότερα. Και όλα τα μαλακτικά Quando 40% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρεσί αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα Flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash Sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash Sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο πορσελάνα.gr. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
Τα Grand Optical σας δίνουν πάντα περισσότερα. Μόνο στα Grand Optical 52% έκπτωση σε σκελετούς οράσεως για να αποκτήσετε τα καλύτερα γυαλιά σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Θέλετε περισσότερα? Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.600.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι έτοιμος για το πιο ολοκληρωμένο Honda Test Drive? Honda Drive Days. Τώρα όλη η γκάμα των μοντέλων Honda έρχεται κοντά σου για να σου προσφέρει μια μοναδική οδηγική εμπειρία με το Honda της επιλογής σου. Νέο Civic, Jazz, HR-V και CR-V. Οδήγησε τα όλα στο Honda Drive Days. 3 έως 6 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, είσοδος ΔΕΘ έναντι ΧΑΝΘ. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μη με γράψετε. Δεν γίνεται, κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Ο μεγαλύτερος τεχνητός καταράκτης στον κόσμο βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Έχει ύψος 35 μέτρα και είναι μέσα σε ένα τεράστιο γυάλινο θόλο. Στην Ελλάδα, όταν θέλουμε κάτι φυσικό, δεν συμβιβαζόμαστε με τεχνητές απολαύσεις, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus & Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus & Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε γραμμές. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Αφού τώρα που δεν υπάρχει το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου, μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή κυκλοφορώντας το 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας κάνουν την καλύτερη λύση, θα σας δώσω την καλύτερη λύση, θα σας κάνουν την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Οι τέσσερις γραμμές είναι ήδη κατηλημένες, άλλες δύο περιμένουμε. Πάμε. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρυσός από Καστοριά. Δεύτερη φορά παίρνω. Γρηγορή. Ναι. Θέλω να επιβεβαιώσω τον Κωστή. Ότι. Πριν από 4 χρόνια είχε γίνει μια εκτενή έρευνα από την εφημερίδα Die Bild, τη γερμανική. Bild. Και το επιβεβαίωσε. Die Bild, Die Bild. Ναι. Και το επιβεβαίωσε και τον Der Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση. Στην ημιδαπή της Γερμανίας δραστηριοποιούνται 6.500 οίκοι κτηνοβασίας. Πληρώνουν φόρο στο γερμανικό δημόσιο. Ναι. 6.500. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Άντε, μπράβο. Ναι. Φίλε, υπάρχει νόμος ο οποίος στη Γερμανική Βουλή, ναι, ο οποίος, ναι, απαγορεύει την κτηνοβασία και μιλώσει ότι υπάρχουν 6.500 οίκοι ανωτικοί. Δηλωμένη είχε κάνει εκτενή αναφορά έρευνα η Bild και επιβεβαιώθηκε, ναι, αυτό, ρε, από παιδιά, το ξέρω, στην ηλεκτρονική του έκδοση. Γιατί μην το αμφισβητείς. Σου λέω ότι υπάρχει νόμος, φίλε. Και εδώ σε κάτι νησιά δικιά μας έχουν. Δεν λοιπόν, λέω όμως. Παρόλα αυτά, αυτό που πραγματικά με λυπεί, με θλίβει, είναι το γεγονός ότι αυτός ο λαός που πριν από 200 χρόνια, ποιος, ζούσε σε σπηλές και έτρωγε ομό κρέας, με μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ημών την πειθαρχία, έχει κάτι στο σβέρκο, έχει βρει αυτούς τους όρθιους χυμένους λουκουμάδες διαχρονικά πολιτικάντιδες, τους οποίους τους κρατάει, ξέρεις από πού, να μην πω την έκθεση. Μη, ντροπή, μεσημέρι μας ακούμε, μπράβο, μια γυναίκα, λοιπόν, ταξί, όχι. Τους κρατάει από το σβέρκο, μπράβο, γιατί τους έχει λαδώσει. Και εμείς οι ανόητοι τόσα χρόνια που παζαρεύαμε την ψήφο μας με ανταλλάγματα προσωπικά, ποτέ δεν είδαμε. Δεν ήμασταν ανόητοι, ήμασταν πονηροί. Ανόητοι ήμασταν, ρε. Όχι. Όχι, δεν βλέπαμε το δέντρο και δεν βλέπαμε το δάσος. Τρομάρα μας.
Το εσύ... δέντρο βλέπαμε. Έλα, μωρέ, εντάξει. Παζαρεύαμε την ψήφο με αντάλλαγμα των σβήσεων μια κλίση. Με αντάλλαγμα μια μετάθεση, με ένα διορισμό. Όποιο πάνω κρατικοδία του επιχειρηματίε με τι business μεγάλε. Ε, άρα αυτό λοιπόν, είναι. Γιατί μην βρει του πολιτικού μόνο. Αν να βρει και τον εαυτό. Εντάξει, σύμφωνα, ένα από εμά. Λοιπόν, αν δεν αλλάξουμε λοιπόν ρότα. Δεν θα αλλάξουμε ρότα. Αλλάζουμε ακροατή. Πάμε. Ρότα δεν αλλάζουμε. Μα αρέσει αυτό. Πάμε η χολύπτη τη κουλτούρα. Υπάρχει νόμο. Ναι. Ο οποίος απαγορεύει την κτηνοβασία στη Γερμανία. Ναι, αλλά σου λέει όμως ότι η Bild έχει γράψει ότι υπάρχουν. Χάου. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει νόμος. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχουν κτηνοβάτες. Αφού είπε, εγώ τους είδα. Τώρα, καλοκαίρι. Ναι. 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 Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε μου. Ο Νόντος ο Ροδίτης είμαι, τι κάνετε? Καλώς το Ροδίτη. Πρόσεξε πως θα μιλήσει τον κόκκινο γιατί θα σε αρπάξει να πούμε. Ναι. Όχι, τον καλομιλάω τον κόκκινο, δεν να έχει παράπονο. Να είσαι ευγενικός, πρόσεξε γιατί θα βάζει ξύλο, ναι. Έλα, πάμε. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την ΑΕΚ και για την εθνική κατ' επέκταση. Γιατί... Για την ΑΕΚ έχουμε κοινή άποψη με τον κόκκινο. Ναι. Ναι και... Ότι το τυφουλάρι συνεχώς θα το πληρώσει. Και εγώ αυτό, λέω, ώρα το πληρώσω, ήθελα και εγώ να σταθώ σε αυτό. Πιστεύω είναι η μοναδική ευκαιρία του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποκλείστηκε μένα από το χωριό. Ναι, παίζει τώρα με το λοιμό τη Λάρισα. Ναι. Έχει την ευκαιρία να πλησιάσει. Ναι. Και όσο περνάει ο καιρός θα βγάζει τραυματισμούς περισσότερους η ΑΕΚ. Σωστό, ήδη θλασσάρες. Ναι. Ακριβώς, από κούραση κτλ. Έχει την ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Ήθελα να πω για την ΑΕΚ που είναι... Κατά βάση αρχίζει να κάνει έναν ελληνικό κορμό, δηλαδή. Χθες πάντως η ΑΕΚ, συγγνώμη για τη διακοπή, έδειξε στο κοινό της και σε εμάς ότι δεν έχει βάθος πάγκου. Όχι, δεν έχει ακόμα. Μας το δείξε. Όσο δεν γυρνάει ο Τσιγκρίνσκι, όσο δεν γυρνάει να μπει ο Κονέ λίγο δεύτερος εκεί στα χαφ. Ο Κονέ με εμένα και τον κόκκινο. Φορμαριστεί και ο Γιακουμάκης να έχει από το Ιπποκράτιο μπορεί να πίνουμε χυμούς, ρε φίλε. Και έξω από τα γυροκομεία. Ποιο Κονέ, περιμένετε τώρα να παίξει μπάλο Κονέ. Όχι, εγώ λέω όσο θα παίξει μεγάλη μπάλα ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, θα παίξει ο Κονέ στην ΑΕΚ. Ανώμια μεγέθη. Ανώμια μεγέθη. Εγώ λέω ότι προσφορά. Εγώ λέω ότι αναμένουν οι εκτζίδες. Εγώ δεν είμαι εκτζής, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, να σ' αναμένουνε. Ναι. Και ήθελα να πω. Περιμένουν άλλο ο Βρυκόλακας ο Παντελίδης κάτω. Ήθελα να πω με αφορμή την ΑΕΚ για την εθνική που βγήκαν σήμερα οι κλήσεις του Σκίμπε για το μάτς με την Κύπρο και το Γιβραλτάρ. Μάλιστα, Χριστοδουλόπουλο, ναι. Είδα τις κλήσεις του, γυρνάει ο Χριστοδουλόπουλος. Μπακάκι, πήρε μπακάκι. Όχι, εκεί θέλω να σταθώ. Είναι βλάκας γιατί πάει και παίρνει έξι κόφτες για το μάτς με την Κύπρο και το Γιβραλτάρ και δεν πάει να πάρει πέντε και να έχει αλλαγή του το Ρωσίδη τον μπακάκι. Δεν ξέρω, άκου φίλε, εγώ αν ήμουν μπακάκι θα του την έστεινα. Εγώ φίλε, δεν ξέρω το σκεπτικό του Σκίμπε που δεν πήρε μπακάκι, αλλά έχει μια πολύ λογική εξήγηση. Η οποία είναι η εξής. Ποια είναι? Ο Μπακάκης παίζει αριστερά, αλλά έχει δεξί πόδι. Δεξιά παίζει δεξιά κανονικά, παίζει κόκκινε, αριστερά δεξιά παίζει, παίζει τώρα γιατί έχει χτυπήσει ο Λέπεζε. Τώρα πάει στο διάβολο, κόκκινε. Λέω, ναι, για κόκκινε. Αριστερά τον θέλεις. Όχι, για δεξιά τον θέλει, αριστερά έχει. Okay. Ναι. Αριστερά και το Σταφυλίδη και το Τζαβέλα. Αριστερά νόμιζα το είπε. Τι αριστερά και δεξιά. Για αριστερά νόμιζα δεν είναι κόμματα εδώ, ρε. Μην το πει. Για αριστερά νόμιζα το είπε. Δεξιμπάκι ο Μπακάκη. Οκ. Δεκτό. Τον είπα για δεξιά, γιατί λέω ότι αριστερά έχει Σταφυλίδη, Τζαβέλα έχει μπροστά. Τζαβέλα έχει Σταφυλίδη και το Γιαννούλη μπορεί να πάρει. Επειδή, στο λέω, δεξιά πάει και βάζει μόνο του τον Τωροσίδη 33 χρονών. Επειδή κάναμε θέμα το ότι έβαλε τον Τζαβέλα από αριστερά στο τελευταίο παιχνίδι, με αυτή την αφορμή σου το είπα. Έχει πάντως μια υποτυπώδη κάλυψη, ρε παιδί μου, στα αριστερά. Στα δεξιά κρεμάει την ομάδα, αυτό. Στην ΑΕΚ για να πάρει 6 κόφτες. Δεξιό μπακ παίζει στην ΑΕΚ. Και όταν όχι τραυματιστεί ο αριστερός μπακ, επειδή δεν έχει, επειδή έχουν μεγάλο υλικό. Γεια σου, Ροδίτη. Επειδή έχει πολύ μεγάλο υλικό σε ρόστερ, παίζει αριστερά μπακάκι. Αυτό απίσω αεξίδε, το μεγάλο υλικό του. Τι υλικό οικοδομών είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Καλή βάλει το μπακασέτα χτες, πότε το βάλεις. Θα ξεκουράσει το μάνταλο. Αλλά μου θες 4-4-2. Τώρα πάμε να πας στο Βρυκόλακα κάτω τον Παντελίδη, θα σου πει το αίμα σε πω εγώ. Γιατί Βρυκόλακας? Σαν Βρυκόλακας είναι, μούρι είναι αυτή που έχει. Άμα το βάλεις σε θρίλερ σκηνοθέτη, το Παντελίδη θα βάλεις. Ποιο θα βάλεις? Το Χάβο? Ή τον άλλο, τον Κωστένογλου? Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα σας κύριε. Λοιπόν, όσον αφορά τη Γερμανία. Είναι γνωστό, φορολογούν τα πάντα. Πρόσφατα κλείσανε ο ανοχής, ο οποίος δεν έκοβε αποδείξεις. Έχουν μαζέψει όλα αυτά εδώ τα πράγματα που λέτε για σεξοτουρισμό. Και όσον αφορά
που είπα προηγούμενος, όντως η Γερμανία ναι, έχει κάνει δύο πολέμους, έχει σκλαβώσει όλη την Ευρώπη με δύο πολέμους, ναι. Μπορεί να έχει κάνει και τρίτο τώρα οικονομικό πόλεμο, γιατί λέγανε ότι ο Χίτλερ δεν πέθανε και ότι τα στελέχη του Χίτλερ μετά κάνανε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε σήμερα με το ευρώ για οικονομική σκλάβωση της Ευρώπης όπως την έχουμε σήμερα. Μου διαβάζεις πολύ μακελιό εσύ. Ορίστε. Μακελιό διάβασες και εγώ το διάβασα στο μακελιό. Τέλος πάντων. Αυτά εδώ όμως είναι για να λέγαμε εγώ θα πω βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Εγώ μα διαβάζω μακελιό εγώ. Δεν διαβάζω. Πολύ καλά κάνετε. Αλήθεια του, δεν λέει ψέματα. Πήγε στο Χίο να τον πάρει σιγάρα τώρα που τον κλείσανε. Σιγάρα. Έχει ανάγκη ο Χίος, η γυναίκα του Χίου στην Κύπρο δουλεύει. Έχει ανάγκη ο Χίος. Ναι. Του πάω σιγάρα. Ναι. Σιγάρα. Ήθελα να πω. Μ' ακούτε. Ναι κύριε. Στην Κύπρο δουλεύει. Ήθελα να πω κάτι όσον αφορά για την ΑΕ. Πω σιγάρα. ΑΕ. Ναι, λέγε. Σημειώστε σε 10 αγωνιστικές από τώρα, σημειώστε το. Ναι. Δεν ξέρω πού πάνε ο Ολυμπιακός με αυτά τα 23 χρόνια πακ που έχει. Και τα backcraft και τα λοιπά, αλλά εγώ σημειώστε το που σας το λέω, η ΑΕΚ θα είναι κάτω από τον Πανιόνιο σε 10 αγωνιστικές. Βροπάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα εδώ, θα γίνει γλέντι μεγάλο. Ωραία. Θα κλαίνει οι Ρακλειδείς, θα αυτοκτονήσουν οι Ρακλειδείς. Φύγε επόμενη γραμμή, μη. Πάπα, να τελειώσει, για τη Λάρισα, ναι. Ο κύριος Κόκκινος που λέει για τη Λάρισα, σημειώστε το από τώρα. Ναι. Από τώρα σημειώστε το, πρώτη υποψήφια για υποβάθμιση. Δεν διαφωνούμε καθόλου, λέω. Έχω ένα στατιστικό. Το οποίο λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Τι στατιστικά με τα στατιστικά παίζει την μπάλα. Εντάξει κύριε. Θα μας τρελάνε τα κόκκινα. 3-0 από ημίχρονο, κλείσε φίλε. Η Αύστρια βγαίνει, δες τι έχει κάνει εδώ και 15 παιχνίδια εκτός έδρας. Ποια Αύστρια βγαίνει, ρε. Τη Λάρισα την έχει δει, τα χάφτη. Την είδα. Ποιο παίζει χάφτη στην Λάρισα. Οκ, παίζει. Δεξιπόδι έχει οκ ή αριστερό. Όχι. Όχι. Το κεφάλι, το κεφάλι μου είναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Τι να σε πω. Είδε τη Λάρισα, ρε. Πήγε ο Καρατζαφέρης, την είδε στη Νέα Σμύρνη και έκλαιγε ο άνθρωπος. Λέγε, φίλε, ναι. Συγκίνησε. Συγκινήθηκε. Μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για 3 λεπτά. Ναι, φίλε, ναι. Εχθές το βράδυ στις 1:15, Ραπτόπουλε. Ναι, αλλά δεν σε ακούμε τώρα. Βγάλε το hands free. Εχθές το βράδυ, λέω. Τι έχει, καμιά ουρά από το πρόβατο στο τηλέφωνο πάρω. Βγάλε το. Να ακούς. Τώρα σε ακούω, φώναζε. Εχθές λέω 1:15 σε άφησα κεφάλιο. Εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας έπατε στο κεφαλικό επεισόδιο δεν ευθύνομαι εγώ. Ναι. Γρηγόρη θα πω ότι είπα εχθές το βράδυ. Και είπα ότι είμαι περήφανος για την ΑΕΚ, ότι είχα πολλά χρόνια να τη δω να σφυροκοπεί αντίπαλο. Είναι δύο για την ΑΕΚ και περίπου. Ναι. Είπα ότι αν ο Αραούχο ανέβει λίγο και δέσει περισσότερο με το Λιβάγια και το Μάνταλο ψάξει το δεύτερο. Και είπα ότι αν στον αστέρα μέχρι το 60 δεν καθαρίζω το ΜΑΤ, θα έχω πρόβλημα. Τα είπα. Ωραίος. Επίσης θέλω να δώσω στο σπίτι μου και τον κατά κάποιο... Βγάλ' το hands free γάμο το ρεβλάχο. Βγάλ' το. Πάμε πάλι. Πάμε τώρα. Τι να πω. Εγώ θα περνάω ένα ζιγούρι, το φέρω στο κεφάλι μου αυτό. Στη στάνη που γεννήθηκε ο Χριστός. Σου μιλάει έτσι δε. Στη Βιθλέμη, αυτό το ζώο, ρε, το εξωγήινο ή τι, σε μιλάει έτσι και το ανέκησε, δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Τι να ακούμε, τίποτα δεν ακούμε. Έπεσε. Σε περιμένω στη μαρμίτα, Φλόρε. Φοβάσαι να βγάλεις τα μούτρα. Γι' αυτό τον κολλάει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Χωρίς καμία αμφιβολία. Λοιπόν, Κόκκινε, πήρα χθες το βράδυ για πρώτη φορά. Ναι. Είμαι εξής. Και πιστεύω τώρα η άποψή σας αυτή για την ΑΕΚ ότι δεν είναι, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εξήγησε ποια λέει, είναι η σωστή με τα δικά σου επιχειρήματα. Ναι, ήθελα να το πω και σε σένα γιατί το είπα χθες στον Κώστα, αλλά θέλω και τη δική σου, και τη δική σου άποψη στο θέμα. Ναι. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ από πέρυσι με το Χιμένεθ έχει αλλάξει ταυτότητα σαν ομάδα. Δηλαδή, αν δεν είχε τη σημαία της Ελλάδας, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει σαν μια ισπανική ομάδα μεσαίου επίπεδου. Υπερβολή. Γιατί υπερβολή. Υπερβολή. Τι παραπάνω, ας πούμε, είχε τάφε, θα σου πω εγώ. Υπερβολή, φίλε, πάμε παρακάτω. Ωραία, και θέλω να θεωρώ ότι η χειρότερη ισπανική ομάδα είναι καλύτερη από τις ελληνικές. Η Κόρτοβα, δηλαδή, θα κερδίσει τον Η Κόρτοβα παίζει σε κούτα τη Βιζιόν. Ναι, ποια είναι η τελευταία. Όχι. Σούνα. Θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να έχει μετατραπεί, ας πούμε, σε ένα ευρωπαϊκό σύλλογο. Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο. Π.χ. πώς είναι η Σεβίλη, το είπα και χθες το βράδυ, που παίζει ας πούμε 2 παιχνίδια
και Ευρώπη και πρωτάθλημα. Ρε φίλε, μιλάς για ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι 10 κλάσεις καλύτερο από το ελληνικό. Ναι, δεν θέλω να συγκρίνουμε το μέγεθος, θέλω να σου δείξω απλά το είδος. Ναι, αυτό όχι, αντιληπτό, απλά ατυχές, δεν έχει να κάνει με σένα, η σύγκριση, δηλαδή να μου λυγες, με μια Ολλανδική ομάδα. Με μια Βέλγικη ομάδα. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή για μένα, Ισπανικό, Αγγλικό, Γερμανικό, Ιταλικό και Γαλλικό πρωτάθλημα είναι πολλά χρόνια μπροστά από τα δικά μας. Το είπα Ισπανικό. Το Γερμανικό. Ναι. Το είπα Ισπανικό. Το Γερμανικό τώρα το Γερμανικό έχει άλλα θέματα. Τι, το Γερμανικό, δηλαδή άμα παίξει τώρα, ας πούμε. Η Κολονία που είναι η χειρότερη. Η Κολονία. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να μην κερδίσει. Αυτή την Κολονία. Γιατί διστάζει. Μπορεί να μην κερδίσει. Ωραία, το δεν υποτιμώ ότι είναι ΑΕΚ για το επίπεδο. Είναι η φιλοσοφία του προπονητή μου. Γι' αυτό λέω έτσι. Ναι. Το καλύτερο προπονητή του κόσμου να έχει, όταν βλέπω, φίλε μου, να χρησιμοποιούνται συνήθω τα 7 ενδέκατα σε συνεχόμενα παιχνίδια, λέω ότι αυτό η γρήγορα επιφέρει φθορά. Μπορεί να εκτεθώ. Θα σου πω κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά για τους τραυματισμούς που πιστεύουμε ή υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν. Δεν μιλάω για τραυματισμούς, μιλάω για κόπωση. Ωραία, η κόπωση. Έστω η λεγόμενη κόπωση. Υπάρχει ελληνική ομάδα, κατά τη γνώμη σου, που μπορεί να δώσει 60 παιχνίδια και να έχει το ίδιο συνεχόμενο το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο? Όχι, πιστεύω δεν υπάρχει. Ούτε υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Ωραία, θέλω να σου ξεκινήσω κάπου αλλού. Σύντομα δεν θα αργήσω και θα σου πω αυτό που θέλω. Ο Ολυμπιακός, δεν θα μιλήσω τώρα για αμφισβητούμενα πρωταθλήματα. Την τελευταία δεκαετία που έχει πάρει τα πρωταθλήματα, ήταν πάντα και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα και σε κύπελο. Ναι, υπάρχει μια σημαντική, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εκεί, φίλε, όταν δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός, καθαρίζαν άλλοι. Όχι σε όλα τα παιχνίδια. Είχε και ποιότητά του όμως. Όταν δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός, καθαρίζαν άλλοι γι' αυτόν. Ξέρεις πόσο σημαντικό. Ωραία, για να μην το κουράζουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι η απόδοση της ΑΕΚ ή η κόπωσή της θα αυξηθεί μάτς με το μάτς. Απλά ποιο είναι το θέμα, ότι όσον αφορά τους τραυματισμούς, το είπα χθες στον Κωστή, ότι υπάρχουν και τα αργομετρικά και οι εξετάσεις που ξέρουν και οι προπονητές και οι γυμναστές που βαδίζει κάθε παίκτη. Άλλο ο μυϊκός τραυματισμός. Και άλλο ο τραυματισμός ο οποίος μπορεί να προκύψει από ένα μαρκάρισμα, υπάρχουν και τα απρόσμενα. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Ακριβώς. Και ο Ρονάλντο μπορεί να τραυματιστεί έτσι. Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι και η ατυχία στο παιχνίδι έτσι, και το θέμα τύχης. Τώρα, εγώ θα σου πω το άλλο, ότι και ας ανέβει η κόπωση. Θεωρώ ότι, ας πούμε, επειδή έχει επιθετικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον τα τελευταία μάτς, ότι τις φάσεις θα τις έχει. Τώρα, αν δεν έχει την ικανότητα, την εμπειρία και όπως θες πες το, να τα κάνει γκολ, αυτό είναι πρόβλημά της. Πρόβλημά μας. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ναι, αλλά και το πρωτάθλημα παίρνεται από αυτά τα μάτς. Όπως είναι μέσα στον Αστέρα, μέσα στην Ξάνθη, αυτό λέω. Σε αυτό αν έχεις τα κότσια και το μέταλλο της ομάδας, τα παίρνεις. Σε αυτό συμφωνώ. Να είσαι καλά. Αυτό. Έγινε. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι. Ηρακλειδέας είμαι. Ναι, φίλε μου. Κόκκινε, πώς το βλέπεις τον Ηρακλή στη συνέλευση προχθές? Είπανε ότι σκοπός σου είναι να περαστεί σαν την τροπολογία και την νομοθεσία της, να εκμεταλλευτεί την νομοθεσία που έγινε για την Παναχαϊκή. Ακριβώς. Θα μπορέσει ή όχι? Πιστεύω ότι αν είναι συσπηρωμένος θα μπορέσει. Από τι θα εξαρτηθεί, δηλαδή, πιστεύει τη συσπήρωση στη Ηρακλή ή από άλλους παράγοντες? Από τη συσπήρωση της ομάδας. Και μόνο? Ναι. Αν ο Ηρακλής είναι συσπηρωμένος και στηριχτεί πραγματικά από όλη την οικογένεια. Τι θεωρίες είναι αυτές, δε κόκκινε? Θα πετύχει. Δεν το πιστεύω εγώ, δεν το πιστεύω αυτό. Καλά σε λέει εδώ στις 20, γιατί δεν είναι η συσπήρωση για μένα. Είναι άμα σε θέλουν ή όχι. Και να είμαστε και 5.000 και 10.000, άμα σου πούνε ότι η νομοθεσία δεν θα προχωρήσει, θα προχωρήσει. Η νομοθεσία είναι δεδομένη. Θέλει ο Βασιλιάς να σου βοηθήσει, ναι. Δεν η νομοθεσία είναι δεδομένη. Βρε ο Κατσουράνης είναι αριστερόσκυλο του ΣΥΡΙΖΑ. Η νομοθεσία. Εσύ, συγγνώμη, ας την νομοθεσία. Έχετε άκρη. Τι να μιλήσει μέσα ένα τόνο. Τα λόγια του θα χάσει η νομοθεσία. Είναι δεδομένη. Ο Ηρακλής δεν έπεσε λόγω χρεών. Ναι, 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 ναι. Έχετε ρε φίλε. Κατάλαβες τι γίνεται? Ρε φίλε, άλλο σε το θέμα ποιο είναι? Δυναμική έχετε. Υπάρχουν κάποια χρέη από τη διοίκηση Παπαθανασάκη. Κούρασε ο άνθρωπος. Τι θα γίνει με αυτά τα χρέη, πού θα πάνε αυτά τα χρέη, αν θα προσωποποιηθούν στον ίδιο, υπάρχουν πολύ καλύτερες ημέρες. Ναι, τι θα το κάνουν δηλαδή. Θα να προσωποποιηθούν στον ίδιο. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά θα το κάνουν, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν το γνωρίζω, φίλε. Θέλει να σε βοηθήσει η κυβέρνηση. Ο Σαββίδης τι θέλει, φίλε, με το ΣΥΡΙΖΑ? Ακριβώς. Τι θέλει ο Σαββίδης με το ΣΥΡΙΖΑ? Α,
Άσε τώρα του νόμου του κόκκινου τώρα. Εμένα να ρωτήσει. Εσένα να ρωτήσω. Ο Σαββίδης με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ ρε φίλε θα πάρει το διαρκεία σου. Εγώ έχω πάρει ούτε κόκκινε. Εσύ προχθές δεν σε είδαμε στη συνέλευση. Εγώ άσε τι κάνω. Εγώ ακολουθώ παντού μέσα έξω. Δεν ξέρω τι κάνω, πόσα χρόνια ακολουθώ. Εσύ θα ακολουθήσεις. Δηλαδή, δεν με έχεις δει να ακολουθώ εγώ. Προχθές δεν σε είδα εγώ πάνω στην έλευση. Δεν με έχεις δει να ακολουθώ. Όχι. Προχθές σου λέω, δεν σε είδα. Σε απαντάω με μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Δεν με έχεις δει να ακολουθήσεις. Προχθές δεν σε είδα, άρα μην μου λες εμένα θα στηρίξει ή όχι. Εγώ δεν ξέρω αν στηρίζω ή όχι και πόσα ταξίδια έχω κάνει. Δεν είναι το θέμα ποιος έχει κάνει. Είπα εγώ ότι δεν κάνεις ή δεν στηρίζεις. Σε ρώτησα αυτό που θα ρωτούσα στον καθένα. Ακριβώς. Έχω πάρει ήδη διαρκεία. Μπράβο. Εφόσον λοιπόν ανταποκριθεί. Εφόσον όλοι. Εγώ δεν πήρα ακόμα, όχι. Εφόσον όλη η οικογένεια πάρει διαρκεία, δεν έχει να φοβηθεί η ομάδα τίποτα. Ο στόχος της συνέλευσης ήταν να βγουν 1000 διαρκεία για να βγει χρονιά. Άμα δεν κάνεις 1000 διαρκεία, είναι ξεφτύλα για μένα. Σαν Ηράκλειο. Επαυξάνω. Είναι πολύ αστείο το νούμερο. Αυτό που είπανε ο Ζαρτόπουλος, πώς το λένε αυτόν τον. 10.000, όχι 1.000. Άσε, μη κόκκινε. Μη μαρσάρει. Στην Ηρακλή δεν μπορεί να βγάζει 50.000 και είναι ξεφτύλα. Πούλα χιλιάδε. Αν πιστεύω, εντάξει, αυτοί που είναι να στηρίξουμε, να στηρίξουμε. Όπως πάντα. Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ με τα παιδιά που κατεβάσαν την ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν υφίσταται να μην υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο τρόπος που τέθηκε η όλη ιστορία ήταν. Αναγκαίο βήμα. Αναγκαίο, αυτό ακριβώς εξηγώ. Ότι δεν υφίσταται να μην υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα γιατί θα φανιστείς. Θέλοντας και μη, όταν δεν ακούγεσαι, δεν πας στο γήπεδο, δεν φαίνεσαι, δεν συζητιέσαι, έστω και στη γάμα, θα φανιστείς. Δεν πάει να βαρέσει κανένα άλλο παδό να σε ακούσει. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Κοπανίσει κανένα δημοσιογράφο, γίνει πρωτοσέλιδο. Ναι, ξύπια πράγματα, επικοινωνιακά. Δεν τα πει. Ναι. Έλα, ρε, Αλάνια. 45.000. Ράιδε του Θερμαϊκού τη ομορφιά λουλούδι. Δεν μου λέτε ρε παλικάρια, πότε γιορτάζουν τα αναστενάρια στην Ελλάδα? Δεν υπάρχουν αναστενάρια. Πώς δεν υπάρχουν αυτοί που πατάνε τα κάρβουνα? Εγώ με το Βέγκο θυμάμαι και κάτι άλλους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι χριστιανικό έθιμο. Αυτό ρε φίλε είναι έθιμο, πατάνε τα κάρβουνα και αυτοί που ανεβαίνουν πάνω. Κοίτα, δεν είναι χριστιανικό έθιμο γιατί δεν κονομάνε εκκλησίες. Άμα κονομάγανε οι εκκλησίες θα ήταν χριστιανικό έθιμο. Ρε, ρε αυτό που λέω. Θα ήταν τα ποδάρια μας μαύρα σαν τα κάρβουνα. Θα μας πετούσαν δύο χρονό μέσα να γίνουμε αναστενάριδες. Θα μας πετούσαν δύο χρονό μέσα να γίνουμε αναστενάριδες. Πάλι καλά που δεν είναι χριστιανικό έθιμο. Και δεν μας βγαίνουν οι φέλοι να πατάμε τη φωτιά. Η φτέρνα μας να γίνει πιο μαύρη και από του γύφτου να πούμε. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Ποια γιορτή όμως έχουν ανεβαίνει? Δεν μου λες φιλάθρο. Να έχω υγεία. Πού να έχεις υγεία με αυτό το πνευμόνι. Λέγε. Μα, ναι. Ποια γιορτή έχουμε όταν ανεβαίνουν αυτοί και πατούν τα κάρβουνα? Δεν ξέρω εσύ Λευτέρη. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Δεν ξέρω. Και εγώ δεν το δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει... και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν στο Άγιον Όρος δεν τους το διδάξανε αυτό. Ήτανε λοιπόν, εκτός ύλης. Ξέρεις τι θέλω να πω? Ότι από αυτό τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που ήταν στην Ευρώπη, αν ο ΠΑΟΚ χάσει το πρωτάθλημα φέτος από αυτές τις ομάδες, εγώ θα ανεβώ στο Λευκό Πύργο. Το θέμα είναι πώς θα πέσει από το Λευκό Πύργο. Τώρα ανεβείς, ανεβαίνω κι εγώ. Ναι. Δεν θα πέσω. Θα ανεβώ, θα πιω ένα καφέ και θα κατέβω. Δεν κάνω καμία χασομάδα. Όχι, να πέσεις από εκεί στο έδαφος, να δούμε τι χρόνο θα κάνεις. Όχι, ρε μαλάκα, δεν είναι. Έτσι και δεν πάρετε το πρωτάθλημα. Λευτέρη, θα σου πω ένα πράγμα. Έτσι και δεν πάρετε το πρωτάθλημα φέτος. Θα πέσει δούλεμα του θανάτου. Αυτό το διπλό δεν χαλάει ποτέ. Λάρισα, πάω. Δεν προλαβαίνει να το πει. Βγαίνει ο Πετροτός, τραυματίας ο Λιμνιός. Αν μέχρι το βράδυ βγουν καμιά δεκαριά με τροφική δηλητηρίαση και τίποτα άλλο, μη σου φάνει περίεργο. Ναι, τραυματίστηκε ο Μέση τώρα και επειδή τραυματίστηκε ο Ολυμπιός δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Μέχρι και ο Βιερίνη αγκόλ θα κάνει, το ψοφίμι ο φίλος. Καλησπέρα. Που πάει απ' έξω και σεντράρει. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή Τούμπα. Πάνω εκεί κοντά σε εσάς υπάρχει ένας τρελός. Ξεφουσκώνει, λέει, τις μπροστά δεξιά ρόδες, λέει, των αυτοκινήτων. Έχει τέσσερα αυτοκίνητα. Εδώ μπροστά δεξιά οι ρόδες είναι ξεφουσκωμένες. Ναι. Όποιος έχει αυτοκίνητο, είναι ο χρησιμοποιητικός μαζί του. Τι να κάνει? Θα πάρει το μαζί του, αλλά μην το φουσκώσει όλα. Ρε φίλε, σε ποιο δρόμο? Η Τούμπα είναι μια τεράστια συνήθεια. Ξέρω, πολύ. Χάθηκες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Όπου χάθηκε, δεν υπάρχει ελπίδα. Πάμε. Ναι. Ναι, στον αέρα μπορώ να βγω. Να βγεις στον για αέρα. Για ένα λεπτό. Άκου λέει. Στον αέρα είσαι. Με τη γραμματεία ναι. Νομίζει μιλάει αυτός ο καθυστερητής. Για ένα λεπτό μιλάει. Λέγε φίλε, ναι. Ναι, με ποιον μιλάω να ξέρω. Με τη γραμματέα. Θα ήθελα το κόκκινο. Εδώ, μισό λεπτό να σας συνδέσω. Πάρτε το, έλα μίλα μαζί. Πάτε το κουμπί. Εδώ, καλησπέρα.
Πάλι. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε. Πες τον άνθρωπο καλησπέρα. 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 Καλησπέρα είπα. Και πάλι καλησπέρα. Πάλι, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Πόσα εγκεφαλικά έχεις πάθει, ρε φίλε. Πόσα αλσχάιμερ έχεις πάθει. Τι καλησπέρα. Καληνύχτα. Πάμε σε διάλειμμα. Εγώ ειλικρινά, αν ήταν πατέρας μου, θα ερχόμουν και θα τον πατούσα με το αυτοκίνητο. Με τέσσερα κεφαλικά θα με πατήσει με το αυτοκίνητο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Πω πω μια Mercedes. Πω πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino. Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα στο Indesport Bazaar σε περιμένει και μια καινούρια μοναδική προσφορά. Έλα στη Σταυρούπολη, Λαγκαδά 341 και βρες για λίγες μονομέρες παιδικά μπουφάν 14,99 και ανδρικά γυναικεία 19,99. Ζήστο Indesport. Sport to the people. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ότι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα τρία νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Να πας το αυτοκίνητο για σέρβις. Ναι, σωτηρία μου. Ποιος ξέρει πόσα θα πληρώσουμε πάλι. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι, σωτηρία μου. Άλλα λεφτά εκεί. Πληρώνουμε. Ναι, σωτηρία μου. Και έρχονται για τα τέλη κυκλοφορίας να μας αποτελειώσουν. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την οδική βοήθεια. Ναι, σωτηρία μου. Άντε πάλι λεφτά και λεφτά και λεφτά. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε. Ναι, δίκιο έχει, σωτηρία μου. Γιατί θα είχα άδικο. Ναι, όχι, σωτηρία μου. Η πραγματική σωτηρία για κάθε ιδιώτη
βρίσκεται στην υπηρεσία Hertz Operating Lease. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου και όλα τα αναλαμβάνει η Hertz. Μπες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310 476 270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Ω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα μπουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Οι καθημερινές δραστηριότητες και η φθορά του χρόνου επιβαρύνουν την υγεία οστών και αρθρώσεων και μειώνουν σημαντικά την ευκινησία και την κινητικότητα. Όμως η Xenecom έχει τη λύση. Terabon, πλούσιο σε αλουρονικό οξύ και με ένα μοναδικό συνδυασμό γλυκοζαμίνης, χοντροϊτίνης, MSM και κουρκουμά. Terabon, ο σύμμαχος των αρθρώσεών σας. Από τη Xenecom, επίσημος προμηθευτής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλεος πια από χθες, μέσα έξω, μπουμ μπουμ! Τουλ πλάς, μαντέμ, τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κύριε μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώροι και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τα τελευταία 20 λεπτά να ανήκουν σε εσάς και τα 3.90 και πάλι δικά σας. Μαζί μας ο Κοσμάογλου με χρώματα Vitex. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας, βάψτε το δικό σας χώρο με τα χρώματα εκείνα τα οποία έχουν την υψηλότερη αντοχή στο πλήσιμο και είναι, έχουν την υψηλότερη καλλυπτικότητα. Εκεί όπου υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση είναι ο Κοσμάογλου, στην Ιθάκης 62 Μαντών Τρίτη στον Εύοσμο. Με τηλέφωνο το 2310-303-173. Δύο φίλοι περιμένουν, πάμε, οι υπόλοιποι μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, Γρηγόρη, χθες έπιασα τη Δυναμό. Δηλαδή, έχανε 2-0 στο ημίχρονο και το γύρισε και πήγε και βγήκε 1-1 η Λιόν. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω άστο, τώρα. Φίλε, λέω. Και δεν ξέρω αν άκουγες χθες, είπα, μόνο αυτό φοβάμαι. Πόπο, λέω, κοίτα να δεις. Και ένα άλλο απίστευτο στατιστικό, παιδιά, που το παρατήρησα και εγώ και άλλοι φίλοι έτσι που το συζητήσαμε. Σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα και Champions League και Europa League. Έξι γερμανικές ομάδες χάσανε. Αυτό ακριβώς, ναι, το βλέπω από το πρωί, ναι. Έχει να συμβεί 30 χρόνια αυτό. 30 χρόνια, ναι. 30 σημαίνει χρόνια, κάτι ναι. Αυτό? Όχι. Πώς όχι. Δεν σημαίνει κάτι. Πώς δεν σημαίνει κάτι. Το ότι δεν κάνουν εδώ και 30 ποια χρόνια. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή. Ναι. Η Bayern με την Dortmund. Ναι, μία θα μου πεις. Η Dortmund. Η Dortmund, συμφωνώ κι εγώ. Είδες συμπεριφορά άμυνα η Dortmund. Όχι ρε, δεν έχουν άμυνα. Άμα δεν έχουν άμυνα πώς παίζουν μπάλα. Τυχαίο είναι. Ναι. Τυχαίο είναι. Άλλο. Ακούστε να σας πω, χθες ήμουνα με παρέα Τούμπα, βλέπαμε κήπη Γρηγορίου Λαμπράκη σε μια γνωστή καφετέρια, δεν θα πω όνομα. Μην πεις. Και βλέπαμε την ΑΕΚ και έβαλε το δεύτερο γκολ η Αύστρια, πανηγυρίζαν οι παοξίδες. Λέω, γιατί πανηγυρίζετε ρε εσείς, λέω. Τι, άμα ρε λέει τώρα τα χανούμια και αυτά, λέω.
Λέει, γιατί με λένε να εξής. Λέω, όχι ρε, λέω, Άρης είμαι, λέω. Εσείς λέει, κλείστε, λέει, κανένα φιλικό, λέει, με την Μπόκα, λέει, και μετά τα λέμε. Λέω, δεν θα κλείσουμε με την Μπόκα, λέω, με μια άλλη θα κλείσουμε. Με λέει, με ποια, λέω, με την Έστερ σου, τους λέω. Ωραίος. Να είσαι καλά. Έγινε, άντε, πάει. Κέρδισε η Έστερ σου. Και τυχερτα. Και τυχερτα. Άρα δεν είναι τυχαία ομάδα. Ναι. Έλα, πού είστε ρε γίγαντες. Γίγαντες. Πού είσαι ρε κλεωμένη. Σας έπιασα επιτέλους ρε. Πού είσαι ρε. Και μιλάω μετά από Αργιανό, είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κλεωμένη. Όλη κυτρινό μαυρή. Έχει ένα ωραίο τεχνό, στην εντεκάδα ο Άρης. Βρες το μου ποιος είναι. Του Πλατέλας. Μπράβο. Δεύτερο τεχνό. Καλά ρε, είναι δυνατόν ρε. Το κοζάρισες αμέσως, ε. Δεύτερο τεχνό. Ξέρω εγώ τώρα. Ο γκολκίπερ Αναγνωστόπουλος, ρε. Αναγνωστόπουλος. Έτσι, αφήνει καφέ μαζί του, οπωσδήποτε. Αναγνωστόπουλος. Μου μείνουν όλοι οι παιχταράδες στον Άρη ήρθαν φέτος. Δελιζίτης, λέει. Κάτι Στεφάνοβιτς. Καλό, Δελιζίτης, βγάζει και μια γρίλα. Σε ένα σε αρέσουν οι πιο ήπιοι άντρες, ναι. Πω, τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται, ρε. Με δύο μπαλιές βάζουμε γκολ. Τάκ, τάκ. 100 βαθμοί θα πιάσουμε φέτος. Τι θα γίνεται. Θα ψήσουμε και τίποτα. Περιμένουμε στο κύπελο τώρα 3 γκολ το Νιόνιο, 3 γκολ το άλλο το Γιάννενο και τελικό κυπέλο με ποιον ρε Ραπτόπουλε. Με ποιον λες να παίξουμε την Αγία Βαρβάρα. Αυτή είναι σαν τα συγκρούμενα στο Λούνα Πάρκ εκεί πίσω στην άμυνα ρε. Ποιος ρε. Κέρδισαν τώρα, κέρδισαν λέει δύο παιχνίδια τώρα. Άντε πάλι πάμε για πρωτάθλημα. Δεν μου λες κλεωμένη. Άσο να τελειώσει. Φέτος θα έχουμε δύο πρωταθλητές. Έναν τον Άρη στη Β' Εθνική και έναν τον Μπόκ στην Α. Θα τα αντέξεις. Αυτά άσε τώρα. Θα τα αντέξεις. Εκεί πάει το έργο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εκεί πάει το έργο. Βρε το πρωτάθλημα στη Super League τώρα. Μην το λες, θα τα ακούει ο Κόλκας τώρα αυτό και... Θα χαίρεται. Άκου να δεις. Ο Κόλκας, άσε, ο Κόλκας είναι ιστορία τρελή. Λοιπόν... Δεν μου λες, κλεωμένη, κλεωμένη. Ο Κόλκας σαν άντρας αρέσει. Ο Κόλκας. Πολύ, ξέρεις, παλιότερα έλεγε πρώτο θέμα για τον Άρη. Τώρα σαν να μετριάστηκε. Ρε, άστε, σαν άντρας αρέσει ο Κόλκας. Ε, πού τον έχω δει τον Κόλκα. Ε, από τη φωτογραφία. Ε, ποια φωτογραφία. Άλλο πρέπει να τον δεις από κοντά, άλλο από τη φωτογραφία. Α, εντάξει. Τα πρώτα, κόκκινος. Έλα. Ξεκινάμε Τετάρτη. Τετάρτη, μέσα στο Παλέντε Σπορ. Με το συμπολίτη. Ναι. 10 στο κεφάλι. 10 στο κεφάλι. 10 πόντους αβάτζο σε δίνω. Κοίταξε, αυτοί τώρα έχουν πάρει ψηλά τον Αμάνια. 10 πόντους αβάτζο σε δίνω. Τι 10 πόντους αβάτζο. Κοίταξε, άκου τους λέω. Μιλάς για μπάσκετ. Η CIA κυνηγάει την ιδιοκτήτριά σου. Ζωντανού θα τους φάει. Ίντερπολ. Κακεμπέ, τι θέλεις. Πού θα την πιάσουνε. Το κουκουέ θα την πιάσει. Πού θα την πιάσουνε. Γεια σου κλεωμένη. Στη Μινεσότα, πού. Κλεωμένη. Σιγά να μην τους κυνηγάει ο Τιδόμος Μπέκα. Κλεωμένη, ραντεβού με το Ραπτόπουλο θα έβγαινες. Καλά με το Ραπτόπουλο ρε, δεν βγήκαμε εκεί στο Τρέμαρι ρε. Ραντεβού, δεν στο ραντεβού ή τυχαία βρεθήκα. Δεν ήρθα εκείνο το βράδυ, ένα βράδυ, δεν ήρθα την εκπομπή ρε στο Ραπτόπουλο. Α, δεν το ήξερα. Ε, βέβαια. Καλά ρε. Α, εσείς έχετε προχωρήσει πολύ. Ε, βέβαια. Λοιπόν, άντε να μιλήσει και κανένας άλλος γιατί πάλι φωτιές πρέπει να άναψα. Έτσι, μπράβο. Τώρα το όπλο το αναστάθωσε τόση ώρα. Ε, βέβαια. Έλα. Ρε, το κλεωμένο. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Θέλω να μιλήσω κι εγώ, Κωστή, με τη γραμματέα όπως τον προηγούμενο. Τον παππού, τον τρελό. Δεν ήταν παππούς, ρε. Ο κόκκινος λέει ήταν παππούς. Εγώ λέω πια 4-5 τσίπρα χωρίς γλυκάνισο, κοπάνισε δυο ελιές, δυο πιπεριές τσούσκες και βγήκε στο ραδιόφωνο. Είναι η ώρα τέτοια. Και δεν μπορούσα να μιλήσει. Ναι. Τι να πω, καλησπέρα καταρχάς. Άμα ήταν παππούς θα τον ακούγαμε. Παππούς είμαι, Κωστή. Ναι. Ακούω τώρα όλες αυτές τις μέρες το ραδιόφωνο από τις πρωινές εκπομπές μέχρι και τις βραδινές για το παιχνίδι το αυριανό του ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Ποιο παιχνίδι μωρέ, ήταν να πάω και δεν θα πάω τώρα. Τι παιχνίδι, μα, τώρα, τη Λάρισα, τη Φουκαριάρα τώρα, την καημένη. Εκεί θέλω να καταλήξω ρε Κωστή, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι γίνεται τόσο συζήτηση για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι δεν θεωρείται καν, δηλαδή το έχουν λες και ότι είναι παλιά. Πάνε με αυτά τα μυαλά, πάνε με αυτά τα μυαλά και μετά μιλάμε. Να σου πω ρε κόκκινε, περίμενε λίγο τώρα για να ξέρεις τι. Αυτό είναι λογικής.
εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει αυτές τις περγαμηνές και λέμε ότι πάει τάχα για πρωτάθλημα. Ρε φίλε, με τις περγαμηνές δεν παίρνεις αποτέλεσμα. Καλά σε λέει, ρε, με τη Λάρισα πρέπει δηλαδή να το δείξεις στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Λάρισα, είναι άλλη κατηγορία ομάδα. Αυτό σου λέει. Να σου πω τη γνώμη μου και μετά πες μου αν έχω δίκιο. Η Λάρισα φέτος που είναι πρώτη υποψήφια έχει φάει 4 γκολ από τον Πανιόνιο. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει να κάνει ένα 0-2 εκεί μέσα και να τελειώσει το παραμύθι. Και χαλαρά κιόλα. Από το πρέπει μέχρι θα το κάνει εκεί είναι η μεγάλη. Τι να κάνει, ρε, φυσικά θα το κάνει. Ρε κόκκινε όμως, άμα δεν κάνει αυτό το παιχνίδι, δεν πάει να το πάρει και φέρει κανένα χείο όπως μέσα στο Λεβαδιακό. Ναι. Γιατί πρωτάθλημα μιλάμε και τι σημαίνει. Μετά δεν μπορεί να μιλάς για τίποτα, μετά θα τσιρίζεις. Δηλαδή είναι. Αλλά αν βγαίνετε στα ραδιόφωνα, πηγαίνετε στις προπονήσεις και προειδάζετε τους παίκτες με το πια Λάρισα. Φίλε, αν δεν βρέξεις κόλλο, δεν τρως ψάρι. Κι ας παίζεις και, και με την κάτω ραχούλα. Δεν ισχύει αυτό που λες, κόκκινε. Εγώ άμα δεν βρέξεις κόλλο, δεν τρως ψάρι. Εγώ καταλαβαίνω. Ο Κατσαμπής μπαίνει και παίρνει τα ψάρια και στα δίνει και τα τρώσει. Έβρεξε εσύ τον κόλλο σου να φας ψάρι. Τι μας λες τώρα. Να σου πω, Κωστή, να σου πω. Δηλαδή, καταλάβω ότι είναι ένα ιστορικό σωματείο. Μπορείς να βουτήξεις εσύ με το πατραχοπέδιλο. Χωρίς δύναμη όμως, έτσι. Δεν έχει παίχτες, ρε παιδιά. Δηλαδή. Αν είσαι σοβαρή ομάδα. Φύγε ρε 0-3 σκορ, παίξ το φύγε. Εγώ που είμαι πεσημιστής και κακορίζικος, στο λέω από τώρα. Δεν μπορείς να χάσεις πόντο από αυτό το μάτς. Σας έφαγε παοξίδες. Αυτό το μάτς που θα χάσει πόντο είναι η Τρίπολη, με την Άκη θα χάσει. Ήδη έχει ένα τραυματία. Θα σκάσει κανένα λάστιχο από το λεωφορείο. Λεωφορείο. Θα τραυματιστούν 2-3 εκεί. Θα δώσει απέναντι και αποβολή στο πρώτο λεπτό. Παίξε γκολ τον Ολυμπιακό με τον Ατρόμητο over. Παίξε 0-3 σκορ over Πάοκ διπλό. Καλά. Και όσοι διπλή ευκαιρία, αν παίζει την Bet365 που παίζει. Γιατί να πάρουν αύριο μέτρο σπορ. Αν τα πει και τα υπόλοιπα. Γιατί να πάρουν μέτρο πρώτα να διαβάσουν τα προγνωστικά που δίνουμε. Για μην πάρουν, τι να σε πω. Και γιατί παιδευόμαστε να τα γράψουμε ρε βλάκα τότε. Παιδεύεσαι για να γράψει. Σιγά μεγάλη δουλειά κάνει. Σιγά μην είσαι και ο συγγραφέα ο Ρίτσο, έγραψε. Σιγά. Όχθε. Ναι. Την εφημερίδα θα την πάρουν νομίζει για μα. Θα την πάρουν για το Μάτζιο, για αυτού που κάνουν ανάλυση. Έγραψε εκεί μια στήλη εκεί. Έγραψε εκεί πέρα. Έλα, ψηλά πήρε τον Αμανένα που μα διαβάσουν. Τι άμα διαβάζουν, ρε. Του άλλου διαβάζουν, εμά διαβάζουν. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σα, παιδιά. Ναι. Καχά, συγχαρητήρια Ραυτόπουλε και συγχαρητήρια και Κόκκινε. Γιατί ρε φίλε, συγχαρητήρια, γιατί μα κάνει τέτοιο πράγμα, τι είπα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τον Ραυτόπουλο γιατί δεν πήγε με το κύμα 7 συν τη Γιουβέντους και έδωσε ακριβές σκορ 2-0. Και η πιο πονηρή 2-3 γκολ θα μπορούσα να παίξω και πιο safe. Ού βέβαια, 2-3 γκολ βέβαια. 2-3 γκολ τώρα είναι 2-25. Εγώ έγινα ρόμπα όμως, γιατί μου λες συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια Κόκκινε που κατάφερες και έβγαλες χθες έστω και 2-3 τους άσους. Συγχαρητήρια φίλε, δίνεις όταν πληρώνεις, όταν πας ταμείο. Μπορεί να βγάλεις ένα από αυτά τα πληρώνεις. Κόκκινε, άμα το πάμε έτσι. Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις την καλύτερη των προθέσεων, αλλά. Λες μπράβο όταν ο άλλος σε πληρώνει. Γιατί ο άλλος τώρα βρίσκεται. Δεν είναι φίλο, το πάω το παλικάρι ήταν σε διακριβές σκορ 2-0 και πιο μετριότατο ήταν 2-3 γκολ. Ναι, βρε, ναι, ναι. Απλά σου λέω τα μπράβο τα αξίζει κάποιος. Δεν προσπαθώ να σε λιδωρήσω. Ούτε φίλε, να σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα μπορούσε κάποιος να σου ότι έχει καλή προσέγγιση, σου λέει ο άνθρωπος. Έχει καλή προσέγγιση. Και άμα χάσει ένα. Αυτό είναι. Το ρεύμα σου αυτό. Θα πω δύο πράγματα να το κλείσω. Θα μπορούσε κάποιο χθε παράδειγμα κόκκινη έδωσε τρει άσου. Ναι. Από τους τρεις άσους που έδωσες θα μπορούσε να επιλέξει έναν ή δύο άσους και, γιατί πάντα χάνεις ένα μάτς στην τριάδα. Πάντα χάνεις ένα μάτς στην τριάδα, να ξέρεις. Και στη διάδα, ας πούμε, έδωσες στην Τρίτη Λειψία άσο και Μονακό άσο, αν δεν κάνω λάθος. Έψεις ένα στα δύο πάλι. Πεσίκτας στα τρία φράγκα. Πεσίκτας άσο και Λειψία άσο. Και Μονακό άσο. Μονακό άσο. Ναι. Έπιες πάλι ένα στα δύο. Αυτοί που παίζουν μονά αποδεκτά, ρε φίλε, εννοείται στο τέλος είναι κερδισμένο. Όχι, όχι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πάντα στατιστικά επειδή έχω κρατήσει πιάνεις 2-3 ή 1-2. Σπάνια θα πιάσει 1-3. Οπότε ένας που σε ακολουθεί θα επιλέγει πάντα 2 από τα 3 σημεία που θα παίζει. Πάντα. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Οπότε εγώ θα μπορούσα να παίξω 2 άσους που έδωσες και ένα χι δικό μου. Πρώτον. Ο Ραυτό που έδωσε 2-0 ακριβώς κόντι και βάζει. Αυτό πιέζει. Συγχαρητήρια. Δεύτερον, να δώσω εγώ 3 προγνωστικά εδώ για Σαββατοκύριακο. Και να κλείσω. Να με. Λοιπόν, άσοχη Τρίπολη. Μπράβο. Για τους πιο τολμηρούς 1-0. Ναι. Χ2 τα Γιάννενα μέσα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Για τους πιο τολμηρούς 0-1.
2-3 γκολ τον Ολυμπιακό με τον Ατρόμητο. Καλό. 2-3 γκολ τον Ολυμπιακό με τον Ατρόμητο ή και γκολ και over 2,5. Δηλαδή στο 2-1 να πάει. Και άσοχη τη Λάρισα, παιδιά. Αδερφέ, αν δεν βγει γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Πας Γιάννα, δεν ξαναγράφω, ειλικρινά σου μιλάω. Φίλε, θα βγει γκολ. Αν δεν βγει γκολ. Άκου λίγο. Πώς θα βγει γκολ, εσύ, αφού πετάει παίζει κλειστά, εσύ η κόκκινη. Πώς και τι πιστεύει πάλι, δεν θα κάνει επίθεση όπως δεν έκανε με τον Πάο. Μηδέν μπορεί να βγει, εσύ η κόκκινη. Μηδέν ένα. Ποιο θα έχει γκολ, οπωσδήποτε θα έχει γκολ. Γιατί επειδή το λε, θα έχει γκολ. Τι ομάδε τι ρώτησε. Okay. Πώς θα παίξουνε. Okay, τι θα κατεβάσουν. Από τη μία δέχεσαι ότι αυτά που σου δίνουμε έχουν και γνώση. Για να σου το λέω ότι το παιχνίδι εκεί πάει. Ωραία, το παιχνίδι εκεί πάει. Σεβαστό. Το θέμα είναι ότι τα Γιάννενα κατά φύση σε όλα τα μάτια που παίζει εκτός έδρα πάντα παίζει κλειστά. Έτσι, κλειστά. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει με τους πόλους μήνες κερδίζει με το ζόρι. 1-0. Έτσι, τελευταίο μάτσο που έπαιξε μέσα στην έδρα του κέρδισε 1-0. Πώς θα διαφωνώ μάτσο γκολ. Για παίρνω εσύ. Στο εξήγησα γιατί. Εντάξει. Ό,τι κόντρα δεν έβγαλε με τον ΠΑΟΚ θα τη βγάλει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οπότε τι βλέπεις άσο και όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν είπα ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να λήξει, παντού μπορεί να πάει. Είπα το πιο λογικό να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ορίστε, εγώ είμαι. Ναι. Εσύ είσαι. Εγώ μιλάω μαζί σας, Εσύ. Πρώτη φορά παίρνω. Μάλιστα. Στην εκπομπή σας. Αλλά δεν έχω ευχαίρεια λόγου και θα με αφήσετε λίγο να... Παραπάνω, έτσι. Ορίστε. Δεν είμαι πολύ μορφωμένος. Ναι, ενώ εδώ αυτοί που παίρνουν είναι του Χιούστον, του Πανεπιστημίου. Μια χαρά είσαι. Εγώ είμαι γεροντάκι, 80 χρονών, αλλά κύριε Κώστα, εκεί που ήσασταν ήμασταν και εμείς. Και εδώ που είμαστε θα έρθετε. Α, δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθουμε. Πώς θα έρθουμε. Μια μέρα, θα έρθετε. Πώς θα έρθουμε, μπορεί να μην έρθουμε, εμείς σίγουρα μπορεί να μην έρθουμε. Όλους τους γέρους στο ίδιο τσουβάλι, δεν είναι όλοι οι Κοίτα, όλους τους γέρους στο ίδιο τσουβάλι τους έχει βάλει ο Τσίπρας. Και η ελληνική κυβέρνηση που θέλει να πεθάνεται για να μην πληρώνουν συντάξεις. Εγώ δεν βάζω όλους τους γέρους στο ίδιο τσουβάλι. Και οι αγώνες πού θα πάνε, εμείς αγωνιστήκαμε από την κούνια μας ακόμα. Δεν τον νοιάζει τον Τσίπρα οι αγώνες, τον νοιάζει το κράτος να μην έχει φύρα. Εσύ αγωνιστήκαμε από την κούνια. Δεν αμφιβάλλει κανείς για εσάς ότι αγωνιστήκατε και ότι μετά κατακλέψατε την Ελλάδα. Ούτε γι' αυτό αμφιβάλλει. Εμείς, κύριε Κώστα. Και εγώ. Εμείς, τι εμείς, όλοι μαζί. Τι. Δεν κλέψαμε. Μην τους βάλετε, σας είπα όλους τους έρθει. Η γενιά μας, βρε παιδί μου, η γενιά μας. Τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά για τα αναστενάρια που λέτε. Τα αναστενάρια του κόκκινου, ναι. Ναι, είμαι από το Λαγκαδά. Τα αναστενάρια στην πατρίδα. Κάει και η Εκκλησία και μπήκαν μέσα, πήραν τις εικόνες χωρίς να πάθουν τίποτε. Και από τότε τους έμεινε έθιμο και πατάνε κάθε χρόνο το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη. Δεν το κατάλαβα, ξαναπέστω. Μπήκαν σε μια εκκλησία, ποιοι μπήκανε. Κοίταξε, σε ένα χωριό, στην Αγία Ελένη, την πατρίδα, στη Θράκη, στο. Τέλος πάντων, ναι, τι έγινε εκεί. Στην Ανατολική Ρωμελία. Στην Ρωμελία, ναι. Και εγώ ήταν μια εκκλησία και πήγαν μέσα οι χριστιανοί και πήραν τις εικόνες, ναι. Χωρίς να πάθουν τίποτε. Ναι. Και από τότε τους έμεινε έμυθι έθιμο κάθε χρόνο, πατάνε στη φωτιά του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Μήπως τις πήραν τις εικόνες πιο μπροστά, είχαν ασφαλισμένη την εκκλησία, τη βάλαν μπουρλότα την εκκλησία, πήραν την ασφάλεια και κάναν και το θαύμα. Γιατί εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Ναι. Τώρα που τα χεριά πήρε δεν ξέρω. Ναι. Πάντως το έθιμο είναι αυτό, γι' αυτό πατάνε. Α, γι' αυτό το λόγο. Άρα είναι χριστιανικό. Το Αγίου Κωνσταντίνου, εγώ το λόγο βέβαια. Στάσω, άρα είναι χριστιανικό. Ο κόκκινος εδώ λέει δεν είναι, λέει. Τι δεν είναι? Ο κόκκινος διαφωνεί, λέει, δεν είναι χριστιανικό αυτό. Και ναι, αυτό συγκρούστηκε η εκκλησία, τότε το θυμάμαι, τη Τσιρικάς, εγώ στο Λαγκαδά, συγκρούστηκε η εκκλησία με το... με τα αναστενάρια. Γιατί συγκρούστηκε η εκκλησία, δεν κονόμαγε? Ποιος, εκκλησία? Γιατί να συγκρούστη? Κονόμαγε ο Λαγκαδάς τότε... Ρε παιδάκι μου, άλλο ρωτάω, τα αναστενάρια αυτό... λεφτά στην εκκλησία δίνανε? Όχι, ρε παιδί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, γιατί να φωνάξει. Κατάλαβα, το κατάλαβα τώρα το κατάλαβα. Τώρα, άμα δεν κονομάω, εγώ φωνάζω. Ο κόκκινος φωνάζει. Άμα είναι λιγδωμένο το αντεράκι μας, γιατί να φωνάξουμε. Καλά τα λες. Δεν γνώριζα τίποτα από αυτά που λες. Πώς το πες? Δεν γίνονταν τίποτα από αυτά που λες. Αυτοί είχαν έδειμο, πατούσαν κάθε χρόνο στην εκκλησία. Στη φωτιά. Και η εκκλησία του απαγόρευσε. Με τον δεσπότη ήρθαν στη σύγκρουση. Άρα δεν κονόμαγε ο δεσπότης, αυτό λέω. Ναι. Αυτό είναι. Γιατί δεν κονομίζω δεσπότης. Άμα κονόμαγε ο δεσπότης, γιατί να φωνάξει για τα αναστενάρια.
Οπωσδήποτε. Εκεί πέρα μπήκανε χωρίς να πάθουν τα ποδάρια τίποτα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, γλυκέ μου, για 80 λεπτά δεν φαίνεσαι πάντως διάφορα. Και στον κόκκινο είμαι και Ηρακλής. Τι θα είσαι, ρε φίλε. Τι. Να σε καλά. Χρόνια, επί Λιάρο, επί Τσαγανιά. Τώρα Λαγκαδάς Ηρακλής με ποιον θα είσαι. Λαγκαδάς Ηρακλής. Ναι. Πρώτα απ' όλα Λαγκαδά και μετά Ηρακλής. Εντάξει, χάσαμε ένα φίλο. Επόμενο φίλο, ναι. Πάμε επόμενο, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Νάτος. Πρώτα ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσε σε πλάνη. Παλακρή κάμπια. Ναι. Γιατί κατηγορείς άτομα δικά μας που δεν γνωρίζεις. Εγώ. Ναι, εσύ. Ποιο κατηγόρησε. Κατηγόρησες. Ας το σκεφτείς μόνος. Ποιο κατηγόρησε. Δεν θα κατηγορείς και ούτε θα κράζεις και Κουζανίτες. Παλακρή κάμπια. Εντάξει, ό,τι εγώ στη θέση του θα είχα έρθει με το ρόπαλο και το μηχανάκι να το κομπανούσα. Μα δεν είπα τίποτα. Θα κομπανίσω εγώ. Αυτό, γιατί δεν ήρθες από ρο. Μα δεν είπα τίποτα. Δύο χρόνια την άλλη φορά ήρθες, αλλά σέψε και σένα. Ήρθε να τον πλακώ, σέψησε. Θα τον βρω εκεί στον καφέ που θα πίνει όπως θα πάει να πάρει το φραπέ. Μπα, μια στο δόξα πάνω. Τελείωσε. Τον Άγιο Θαράποντα μετά. Έλα λόγια είσαι. Άμα το κάνει η Λολή θα σε κάνει εικόνισμα. Ναι, γι' αυτό. Δεύτερον, τα ξινόγαλα, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει. Δεν είναι το ξινόγαλα, είναι τα ξινόγαλα. Γιατί μου τα έχει διαβάσει πολλές φορές το φιλαράκι μου. Ας πάει στο Άργος Οριστικών, που είναι ναι. Το παζάρι εκεί, ας πάρει και φαρσάνου χαλβά, ας τα κάνει αχταρμάν και μετά όταν θα παίξει με την Τρίπολη, ξαναβγαίνει πάλι. Να δούμε τι αποτελέσματα θα μας δώσει για να καθίσουμε καλά στους καναμπέδες μας. Και μετά μιλάμε. Αυτή η τζοτζόπα από την Καστοριά. Ακόμα για το αυριανό μας που έχουμε στη Λάρισα. Για την τζοτζόπα από την Καστοριά το λες αυτό. Ορίστε. Για την τζοτζόπα από την Καστοριά το λες αυτό. Τζοτζόπα. Ναι, για το παιδάκι, το φίλο μου αυτό, το φιλαράκι αυτόν. Γιατί έχει πει την προηγούμενη, αυτή την εβδομάδα για τα ξινόγαλα, για τον Μάρκο από την Γαλατινή έλεγε και διάβαζε. Μάλιστα. Και εγώ του τα αποδίδω με την Αύστρια και χαλμπά Βαρσάλων. Και στην Ευρώπη κράτος είναι 2 μέτρων ψάιτ μέτρηση. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα μαζί. Πάντε να δούμε. Να σε καλά. Έλα φίλε. Μ' αρέσει πώς μελετάς το ποδόσφαιρο, ρε Σειραπτόπη. Έλα φίλε. Εγώ. Φίλε, ναι. Το πόσο μελέτη και αγάπη έχει για το ποδόσφαιρο, αφού και την ώρα που είναι στο στούντιο, διαβάζει τακτικές. Είναι τρομερό. Πάντως από σένα το αγαπώ περισσότερο. Ναι. Εσύ το ποδόσφαιρο το βρήκες με το κουμάρι. Αν δεν ήταν το κουμάρι, δεν ασχολιώσαι. Έλα. Λέγε, ναι. Λοιπόν, το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ποιος πιστεύεις θα νικήσει. Ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να πιστεύω, το αυτονόητο. Ο ΠΑΟΚ θα νικήσει. Ναι. Λογικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σχήμα θα χάσει και 15 πόντου διαφορά. Έλα. Την έχετε στη μέση. Πάμε ένα σχήμα και θα χάσει 15 πόντου διαφορά και θα το τεκμηριώσω γιατί. Για να τεκμηριώσει. Λοιπόν, γιατί το πεντάρι που πήρε ο Άρης. Τα πεντάρια του ΠΑΟΚ θα τα κάνει χαβαλέ. Πότε το πήρε το πεντάριο Άρης? Χθες. Και θα παίξει σήμερα? Θα παίξει. Ναι. Θα έρθεις εδώ να το βάλουμε. Το πεντάρι του Άρη, τα πεντάρια του ΠΑΟΚ θα τα κάνει χαβαλέ. Να ξέρεις το μάτς θα παιχτεί στη ρακέτα και θα νικήσει ο Άρης. Με τι βοήθειες ρε φίλε? Έλα. Με τι βοήθειες? Τι βοήθειες? Σε ρωτάει με τι βοήθειες. Ένα πεντάρι με τι βοήθειες? Πώς θα το πλαισιώσει αυτό? Ο Αθηναίου δεν είναι αξιολόγος παίκτης. Ποιος? Ο Αθηναίου. Ως τεσάρι. Ο Αθηναίου ως τεσάρι. Ως τι να παίξει ο Αθηναίου? Δεν μπορεί να παίξει τριάρι. Ο Αθηναίου καταρχάς δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα Αθηναίου. Ό,τι θες κάνει. Ωραία. Αλλά δεν έγινε και κουκούτσι. Ωραία, λοιπόν. Ο καινούριος που ήρθε τώρα ο Σουτέρ που έχει πάνω από 45% στοχεία στα τρίποντα. Θα ξεχάσει το τρίποντο. Τα ποσοστά θα παίξουν μπάσκετ. Κάτσε ρε εσύ Κόκκινε, όταν ένας παίκτης λες ότι στις 5 ευκαιρίες στις 3 βάζει γκολ δεν είναι πόσο κάτι... Πόσο καιρό είναι απληρωτή? Οι παίκτες. Ναι. Όλοι καινούργοι είναι. Οι καινούργοι δεν θα τα πληρώνουν, θα αναπληρώνουν μετά, αυτό λέει. Ναι, δηλαδή έχουν πάρει κανένα φράγκο προκαταβολή. Προκαταβολή σίγουρα θα έχουν πάρει. Εσύ τι πιστεύεις, Τραπτόπουλο, πήρανε? Εγώ λέω ότι το 99 πώς πληρώθηκε, το γήπεδο πώς πληρώθηκε, το ραδιοδότηση πώς πήραμε. Μακάρι φίλε να είναι όλα καλά. Δεν βλέπεις ότι ο Λάσκαρης κρατιέται τον Άρη και όχι ο Άρης από τον Λάσκαρη. Αυτό θα, αν μου το έλεγε πριν από 5 μέρες, σου έλεγα ναι, αλλά από τη στιγμή που βρήκε λεφτά και πλήρωσε τα 99 και ο Πετράτος απέστησε τις προσφυγές. Φίλε μου, ρωτάω κάτι. Δεν βλέπεις ότι ο Λάσκαρης κρατιέται από τον Άρη και όχι ο Άρης από τον Λάσκαρη? Από πού ρίχνει ο Λάσκαρης από τον Άρη, αφού έχει, ο Άρης έχει χρέη. Δεν έχει. Είναι παθητικό. Δεν έχει κέρδη ο Λάσκαρης από τον Άρη. Οκ, okay, ρε φίλε. Εντάξει. Τι να... Έγινε. Τι να πω.
Άντε, μιλάμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η ικανή να ζητήσουν και αυτόγραφα από το Λάσκαρη. Το άκουσα και αυτό. Και να βγάλουν την Νικολούλη να ψάχνει την τη χοντρή. Το άκουσα και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Ειδήσεις με τη Μαρίνα Μπίκο αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Κανελάκι, Γιαλαμά και Δήμου. Με τον Κωστή τα λέτε το βράδυ όλοι μαζί από Δευτέρα. Εσύ είσαι Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύεις? Όχι. Ρεπό έχεις? Ναι. Τους την έσκασες? Έχω ένα γάμο. Γάμο έχεις? Ναι. Να δουλέψεις ή είσαι φιλοξενούμενος? Καλεσμένος είμαι. Καλεσμένος, φας τζάμπα δηλαδή. Εντάξει. Δώρο πήρες? Δώρο? Ναι. Θα πας στο γάμο χωρίς δώρο? Ξέρω εγώ, εσύ είσαι ικανός να πας για να φας τζάμπα να μου. Ρε φίλε, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε καριέρα από το να πηγαίνει γάμο προκειμένου να εξβαλεί Σαββατοκύριακο, εσύ μιλάς σε μένα, άντρε πάμε να φύγουμε.